Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Ιουλίου. Σήμερα κλείνει μια εβδομάδα από την πρωτοφανή εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική. Πριν από λίγες ώρες πιστοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκε και βρέθηκε 92ος νεκρός στο κόκκινο λιμανάκι. Ο θρήνος, η οδύνη, η φρίκη, η αγανάκτηση, η οργή του κόσμου είναι τεράστιες και δικαιολογημένα. Αυτό που έχει συμβεί είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά χρονικά, ακόμα και για τα ευρωπαϊκά. Το ξέρετε ότι η καταστροφή στο Μάτι και στη Ραφίνα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από πυρκαγιά σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένονται οι χειρότερες πυρκαγιές, καμιά σχέση με την πυρκαγιά στο Μάτι, η οποία ήταν μια μικρή πυρκαγιά, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Τεράστιες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει πολύ μεγάλες περιοχές, όπως ξέρετε, εκεί πλήττονται πάντα από πυρκαγιές, όπως όλος ο κόσμος άλλωστε. Το θέμα δεν είναι η φυσική καταστροφή, η πυρκαγιά, που θα μπαίνουν πάντα. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός και πόσο έτοιμος είναι να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Στο Μάτι δεν ήταν καν μεγάλη πυρκαγιά. Όπως έχουν πει οι επιστήμονες, ήταν μόλις το 1/100 των πυρκαγιών που είχαν πλήξει το 2007 των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ηλία. Αλλά σαν για αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, γιατί έγινε μέσα στον οικιστικό ιστό, μέσα σε οικισμό έγινε. Και τα λάθη συνεχώς βγαίνουν στον αέρα, το ένα χειρότερο από το άλλο. 92 νεκροί. 92 νεκροί. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, πήγε κάποια ώρα το πρωί και επισκέφθηκε τα καμένα στο Μάτι, χωρίς να είναι οι κάτοικοι εκεί. Πήγε μόνο στους πυροσβέστες και στους στρατιωτικούς που βρίσκονται εκεί. Δεν υπήρξε καμία σχέση με επαφή με τους κατοίκους. Πήγε, είδε, έφυγε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, που δείχνει στα μουλοχτά επίσκεψη Πρωθυπουργού. Την έχω ξαναδεί. Την είχα ξαναδεί στη Μάνδρα τον περασμένο Νοέμβριο. Στον περασμένο Νοέμβριο έτσι είχε πάει μαζί με την κυρία Δούρου, η οποία είναι εξαφανισμένη σήμερα και αρνείται να παραιτηθεί. Η αγανάκτηση του κόσμου είναι άνευ προηγουμένου και δικαιολογημένα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία μας είναι ένας βαθύς, βουβός πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τα παιδιά που χάθηκαν και για την αναλυσία του κράτους, το οποίο είναι ανύπαρκτο και υποδιάλυση. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε σήμερα. Και για αυτά τα θέματα ο πόνος όλων μας που βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο και όχι μόνο είναι μεγάλος. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσω με τον συνάδελφο και φίλο, τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο, ο οποίος, Αντώνη, εσύ όλη αυτή τη βδομάδα έτρεξες, είδες από κοντά την καταστροφή, γιατί ήσουν σχεδόν κάθε μέρα εκεί, όλη μέρα, και υπέφερες τα πάνδυνα. Καλά, τίποτα δεν υπέφερες μπροστά σε αυτά που υπέφεραν κάτι. Προφανώς, ναι. Αυτό που είδες είναι τεράστιο το πρόβλημα, έτσι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουν όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα. Έχω πει επανειλημμένως όλες αυτές τις μέρες ότι πέρα από δημοσιογραφικά κλισέ, πέρα από οτιδήποτε μπορούμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε ως δημοσιογραφική υπερβολή, αυτό που έχει γίνει εκεί είναι απόκοσμο. Δεν έχει καμία σχέση, ναι, με την πραγματικότητα, με είναι, αυτό που είναι πράγματι αυτό που μου λένε κάτι και που με παίρνουν τηλέφωνο, είναι πράγματι χειρότερη πραγματικότητα από ό,τι δείχνει η τηλεόραση, από ό,τι δείχνουν τα πλάνα της, ναι, τηλεόρασης. Να σου πω τώρα πράγματι από την προσωπική μου εμπειρία, έχω βρεθεί, έχω καλύψει δημοσιογραφικά, έχω βρεθεί σε δύο πολέμους, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι αυτή η στάχτη, αυτή η μυρωδιά του θανάτου που είναι τόσο έντονη. Δεν περιγράφεται. Δεν υπάρχουν λέξεις. Αυτό που λέγεται ως λέξη κλισέ ανίποτη είναι η πραγματικότητα. Είναι ανίποτο. Δεν μπορείς να το περιγράψεις. Τι να πεις. Πώς να περιγράψεις τη μυρωδιά του θανάτου.
Τι να πεις. Τι έγινε σήμερα το πρωί, πώς πήγε έτσι ο κύριος Τσίπρας, πήγε ξαφνικά, ακόμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι ώρα πήγε. Ξαφνικά. Λοιπόν, χωρίς κατοίκους δεν είδε. Είχε πάει με τον κύριο Τζανακόπουλο, με τη γραμματής, με τους φαρισαίους του, αλλά δεν είχε πάει με. Δεν είχε κατοίκους. Όπως συμβαίνει συνήθως το τελευταίο διάστημα, οι πολιτικοί συντάκτες και οι κυβερνητικοί δεν ενημερώνονται για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Δεν ενημερώνονται γενικώς, δεν υπάρχει μια. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι Πρωθυπουργοί λένε αναλυτικά το πρόγραμμά τους κάθε μέρα. Εγώ να το δεχτώ αυτό. Να μην υπάρχει ενημέρωση. Στο πλαίσιο το δικό μας είναι ρεπορτάζ. Δεν μπορούμε να κάνουμε το ρεπορτάζ μας. Γιατί να βασιστούμε στο δελτίο τύπου. Να κάνουμε το ρεπορτάζ μας και να έχουμε τις πληροφορίες μας. Να το παρακάμψουμε αυτό. Ωραία. Πέρα από αυτή την πρακτική. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρέθηκε στα Καμένα. Ήταν γύρω στις 9 παρά 20 πρωί-πρωί. Χωρίς να έχει ειδοποιηθεί, που συνήθως υπάρχει μια. Τέλος πάντων, ειδοποίηση, υπάρχει μια πάγια πρακτική, να την παρακάμψουμε και αυτή. Πήγε λοιπόν εκεί με συνεργείο της ΕΡΤ, της κρατικής τηλεόρασης. Εκεί. Και με έναν πολύ καλό φωτογράφο, ο οποίος ξέρει να βγάζει ωραίες πόζες. Και συνεργάτες του. Εκεί τώρα μπορώ να σου πω, χωρίς να θέλω να αγκιάσω τα γένια μας, βρέθηκε συνεργείο δικό μας, του ΣΤΑΡ. Του ΣΤΑΡ, όντως. Έτσι, ήταν το μοναδικό συνεργείο, δύο οπερατέρ, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο. Ο Πρωθυπουργός τους άφησε, με παρέμβαση του Πρωθυπουργού, τους άφησε να καλύψουν, όπως είπε, όπως ακούστηκε και on camera, ότι δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι είδαμε σήμερα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό μια εβδομάδα μετά να πηγαίνει να κάνετε επίσκεψη εκεί, να συνομιλεί με ένα πολίτη, να ακούει τις απόψεις των πυροσβεστών. Αυτό έγινε. Ναι. Δεσμεύτηκε για αυτά τα οποία έχει δεσμευτεί τις προηγούμενες μέρες, ότι θα υλοποιηθούν. Τελειώνει αυτή η επίσκεψη, ανεβάζει τις φωτογραφίες στο Twitter και έχουμε στις 4:30 την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ανέλησε τα μέτρα στήριξης, ενίσχυσης των ανθρώπων αυτών που έχουν πληγεί, διέψευσε ότι θα γίνει ανασχηματισμός. Καλά. Ο σχηματισμός πάντα διαψεύεται έτσι κι αλλιώς. Καλά, δεν ανακοινώνε. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτά τα χρόνια, ο ανασχηματισμός ανακοινώνεται. Έτσι. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν το διέψευσε. Και δεν είναι και συνήθις. Εδώ ευθύνες λοιπόν ανέλαβε, λάθη παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει. Κομψά. Αν από αυτό το συμπέρασμα που βγάζω, νομίζω ότι στο στόχαστρο μπαίνει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γιατί τι ανακοίνωσε, ότι εχθές, δεν το ξέραμε και αυτό, έγινε μια ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων υπό τον Βερναδάκη να γίνει μια επιτροπή η οποία θα παρακολουθήσει και θα προτείνει την αναβάθμιση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Βερναδάκης είναι ο δημοσκόπος, έτσι, που φτιάχνει εταιρείες δημοσκοπικές για να φτιάχνουν περίεργες δημοσκοπήσεις. Εγώ θα πω, θα παραμείνω στα υπουργικά του καθήκοντα. Να, ναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι έτσι στα υπουργικά του καθήκοντα του ανέθεσε και την αναβάθμιση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επειδή ήμουν στο briefing σήμερα, ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και του λέω ότι αυτή η αναβάθμιση σημαίνει ταυτόχρονα αποτυχία της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο ρόλο που κλήθηκε να αναλάβει συγκεκριμένη κατάσταση. Δεν απάντησε ευθέως επ' αυτού. Είπε ότι ήταν μια αποτυχία. Με αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία αποτυχία. Όλα τα κάνουν σωστά. Δεν νομίζω, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση είπε ήταν μια αναγκαία αναβάθμιση, η οποία ενδεχομένως μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Παρετήσεις θα υπάρξουν. Θα παρετηθεί επιτέλους κάποιος. Παρετήσεις. Θα μείνουμε σε αυτά που έχει δηλώσει επισήμως η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ότι στην ώρα της μάχης, και μάλιστα εφόσον η μάχη είναι σε εξέλιξη, παρετήσεις προς το παρόν δεν θα γίνει. Δηλαδή, αν παρετηθεί ο κύριος Τόσκας, θα σταματήσει η μάχη στο μάτι, θα σταματήσουν οι πυροσβέστες να κάνουν το καθήκον του ή οι στρατιωτικοί να κάνουν το καθήκον του. Όπως είπε ο Τόσκας, υπέβαλε την παρέτησή του ενώπιον του Πρωθυπουργού. Η οποία δεν έγινε αποδεκτή, διότι όπως είπαμε, όπως είπαν μάλλον, είναι. Αλλά ταυτόχρονα μας είπε ο κύριος Τόσκας ότι έψαξε, αλλά δεν βρήκε κανένα λάθος από αυτά που έχουν κάνει. Επιχειρησιακά δεν έγινε κανένα λάθος. Έτσι δεν μας είπε ο κύριος Τόσκας. Περίπου. Επιχειρησιακά, λοιπόν, τώρα για να πάρουμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα, 92 νεκροί χωρίς κανένα λάθος δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα τώρα έτσι όπως είναι. Λοιπόν, για να πάμε στην πραγματικότητα, για να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Λάθη έγιναν.
Λάθη έχουν γίνει, τραγικά λάθη, ελλείψεις έχουν γίνει. Παραδέχονται εμέσως πλην σαφώς με τον α, β, γ, δ τρόπο. Εδώ θέλω να σου πω κάτι το οποίο το έχω επισημάνει τουλάχιστον μέσα αυτές τις μέρες στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, τη χρήση του 112, του αριθμού εκτάκτου κλήσης. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω που ότι... Που θα μπορούσε να είχε προειδοποιήσει δηλαδή τους κατοίκους να φύγουν εγκαίρως από τα σπίτια τους λόγω της πυρκαγιάς που προσήγγιζε, έτσι. Και όχι μόνο. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι ο 112, ο αριθμός αυτός, έχει πολλές δυνατότητες, πολλαπλές δυνατότητες. Επίσης ρώτησα... Ενημέρωση των πολιτών για ναι, το ενδεχόμενο φυσικής καταστροφής. Επίσης ρώτησα για αυτό τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα και ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες. Αυτό δεν είχε χρησιμοποιηθεί, που είναι μια παλιά. Έχει γίνει μια εφαρμογή που έχει γίνει εδώ και καιρό. Έχει ψηφιστεί στο πλαίσιο νόμου. Είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι τώρα αυτό? Φυσικά. Με αυτές τις δυνατότητες που έχει, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Υπάρχει όμως νόμος που έχει ψηφιστεί. Επιδένδια, ο οποίος όμως δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Τώρα λοιπόν, τι είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι θα επισπευθούν οι διαδικασίες επ' αυτού. Λοιπόν, αυτός ο αριθμός αυτός τι δυνατότητες έχει? Έχει δυνατότητα σαν σερβερ, και έχω μια πληροφορία εδώ, δεν την έχω εξακριβώσει ακριβώς και γι' αυτό κρατάω χαμηλά. Αν η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί, να έχει ένα σερβερ, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα μπορούσε να στείλει μέσω του 112 μηνύματα ηχογραφημένα, γραπτά, στους πολίτες και να τους ζητήσει εκένωση χώρου τώρα. Να τους δώσει την ακριβή εικόνα της κατάστασης. Αυτό δεν έγινε. Δεν έχει γίνει αυτή η χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητας που σου δίνει το 112. Εκεί υπάρχει θέμα τεράστιο. Υπάρχει. Διότι αν μπορούσε να σωθεί έστω και μία ζωή από αυτό... Προφανώς, οτιδήποτε. Δηλαδή, για σκέψου, γιατί υπάρχει μια μαρτυρία. Εγώ την είδα μπροστά στις κάμερες σε αυτές τις ιστορίες που βγαίνουν καθημερινά. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε στο σπίτι του μέσα και υπήρχε μέσα η κόρη του και το εγγόνι του. Η κόρη του σιδέρωνε και το εγγόνι του έπαιζε. Και δεν ξέραν ότι υπήρχε φωτιά. Ναι, και μπήκανε μέσα και μπήκε μέσα ο άνθρωπος όλα αυτά. Να μπορέσουμε να καλησπερίσω και τους, αν μπορούμε, τους καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Είναι ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, εκ δεξιών μου, δίπλα στον κύριο Αντωνόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι ο κύριος Μαθιόπουλος μας μίλησε τηλεφωνικά πριν από μια εβδομάδα σε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήταν ο πρώτος που μας είπε ότι έχει πιστοποιηθεί νεκρός από την καταστροφή εκείνη. Εκείνη την ώρα δεν είχε καν αρχίσει η σύσκεψη, το θεατρικό σοου που είχαν στήσει ο κύριος Τσίπρας και οι υπουργοί του, που λέγανε άλλα περί άλλων. Είναι επίσης δίπλα στον κύριο Μαθιόπουλο ο κύριος Σταμάτης Πουλής, πρόεδρος των εργαζομένων στο Κελπνό, που σήμερα έκανε, καλησπέρα κύριε Πουλή, έκανε μια σημαντική καταγγελία, την οποία θα τη μάθουμε αργότερα, θα την ακούσουμε από τον κύριο Πουλή. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ιωάννα Κελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σπύρο Καρανικόλα, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα κύριε Καρανικόλα. Τον δικηγόρο τον κύριο Αλέξανδρο Παπαστεριόπουλο, που θα μας μιλήσει, γιατί είναι πολύ καλός στα νομικά. Γιατί υπάρχουν πολλές ευθύνες. Υπάρχουν και αστικές ευθύνες, και ποινικές ευθύνες και πολιτικές ευθύνες. Τι σημαίνει? Και αυτές έχουν νομικές συνέπειες και οι πολιτικές ευθύνες. Και ο φίλος μου ο Γαβρίλος ο Χαλικιώτης, ο οικονομικός σύμβουλος. Σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλησπέρα, Γαβρίλο μου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δω νωρίτερα, εδώ στο Blue Sky, μίλησαν στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κύριος Γρηγόρης Γερακαράκος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λιμενικών, ο κύριος Γιώργος Δρυβάκος, και ο πρόεδρος του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Δημήτρης Σταθόπουλος. Και οι τρεις, απέδωσαν ευθύνες και ουσιαστικά ζήτησα παραιτήσεις. Για να ακούσουμε. Θέλω να πω ότι όλο το αστυνομικό σώμα προσπάθησε. Προσπάθησε σε αυτή τη φωτιά και παραπάνω από πολλές φορές από τις δυνάμεις του ανθρώπου. Όμως ήδη
αυτές τις μέρες έχω μιλήσει με πάρα πολλοί συναδέλφους μου και με αξιοδότησαν να πω κάτι που το αισθανόμαστε όλοι. Να πούμε σε αυτόν τον ελληνικό λαό συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί δεν μπορέσαμε να φέρουμε το αποτέλεσμα ώστε να μην θρυνούμε ανθρώπινες ζωές. Ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, από όλους αυτούς που έχουν ζήσει αυτά τα τραγικά γεγονότα. Και να συμπληρώσω εδώ του φίλου μου του λιμενικού, κ. Δρυβάκου, ότι ήρθε η ώρα να δικαιωθούν τα θύματα. Και πρέπει άπαντες, όσο μικροί είναι και όσο μεγάλοι είναι, ο καθένας να επιμεληθεί την ευθύνη του. Εδώ ήρθαμε να πούμε αλήθειες. Ήρθαμε να πούμε ότι πρέπει να δικαιωθούν τα θύματα. Όλα πρέπει να έρθουν στο φως. Και όποιος φταίει, όσο λίγο αν είναι και όσο πιο πολύ, ο εισαγγελέας θα κρίνει. Γιατί όπως ξέρετε έχει να αναλάβει η εισαγγελική αρχή, έχει δώσει εντολές και ήδη έχουν αρχίσει και καλούνται και δίνουν και εξετάζονται. Γιατί εδώ δεν είναι πια περίπτωση 2007. Βέβαια, εδώ, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και θα κλείσει σύντομα αυτός ο κύκλος. Δεν θα πάει τόσο μακριά η βαλίτσα. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εγκληματικές ευθύνες. Κάποιοι έχουν εγκληματικές ευθύνες που θα τα βρει όλα η υπηρεσία, όπως λέμε εμείς. Θα τα βρει τώρα όμως η εισαγγελία. Με όλο αυτό που έγινε, βεβαίως έπρεπε να είχαν παραιτηθεί κάποιοι κύριοι από την επόμενη ημέρα. Κοιτάξτε, εγώ είδα πολύ μικρούς ανθρώπους σε πολύ μεγάλες θέσεις ευθύνης. Και αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Να σας πω κάτι. Όσο αφορά την κυβέρνηση. Εδώ είναι το νομοθέτημα. Αυτό εδώ. Το 3013 του 2002. Αυτό αναφέρει ποια είναι, είναι το νομοθέτημα που έχει το κεντρικό συντονιστικό όργανο προστασίας του πολίτη που έχει όλη τη Γενική Γραμματεία Προστασίας. Αυτό το νομοθέτημα όταν φτιάχτηκε. Δεν φτιάχτηκε για να λειτουργήσει. Αν το διαβάσετε, δεν έχει φτιαχτεί για να λειτουργήσει. Θεωρώ ότι έχει φτιαχτεί σαν άλοθη. Όταν για να καλέσεις, να συγκαλέσεις κάποιους ανθρώπους, για να κάνεις το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, θέλεις 40 ανθρώπους να καλέσεις. Μάλιστα. Και γιατί τα λέω αυτά. Γιατί οι πολίτες πρέπει να μάθουν κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουν τώρα. Για να συγκαλέσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αν είχαμε μια τέτοια φωτιά, έπρεπε να έχει καεί όχι όλη η Αττική. Άρα, υπάρχει μια κυβέρνηση που κυβερνά 3,5 χρόνια. Χωρίς σχέδιο ενδεχομένως. Τι έκανε να τα αλλάξει. Τι έκανε για να τα αλλάξει. Ή δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Ας πάμε στο άλλο ζήτημα. Υπάρχει Γενικός Γραμματέας Προστασίας. Υπάρχει το Υπουργείο το δικό μας, που είναι η Πυροσβεστική Αστυνομία και το Λιμενικό είναι στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιέρα, υπήρχε ένα ρεύμα. Βγαίνουμε και μετατοπίζουμε ευθύνες. Δηλαδή, ποια ήταν στη συνέντευξη τύπου. Ότι αν η βάση, ο μέσος αστυνομικός, ο μέσος λιμενικός, ο μέσος πυροσβέστης που περιπαίνει οδηγίες και εντολές, αν κάνει καλά τη δουλειά του. Γι' αυτό βγήκαμε στη συνέντευξη τύπου. Μα αυτό είναι αυτονόητο ότι κάνει καλά. Το έχουν αποδείξει τόσα χρόνια. Σε ίδιες πυρκαγιές, σε πλημμύρες, σε σεισμούς, σε όσο αφορά την αστυνομία, στις ληστείες, η λιμενική στο μεταναστευτικό. Εγώ προκαλώ όλους αυτούς που εκπροσωπούν είτε τη φυσική, την πολιτική ηγεσία. Εάν αύριο ο αστυνομικός, ο λιμενικός, ο πυροσβέστης σταματήσει να βάζει λεφτά από την τσέπη του για να λειτουργεί, τι εικόνα θα δει ο πολίτης. Ούτε ένα όχημα θα κυκλοφορήσει. Και εγώ ως πολίτης παρακολούθησα αυτή την συνέντευξη τύπου και πραγματικά έχω την αίσθηση και την πεποίθηση που έχει ολόκληρος ο ελληνικός λαός που την παρακολούθησε ότι το μόνο που έκανε είναι να εξοργήσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο, να του δείξει ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα από κανέναν και αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Παρότι το κράτος έχει μηχανισμούς
όπως είναι τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι πραγματικά δίνουν το περίσσευμα ψυχής για να μπορέσουν να σταθούν όρθιοι. Αλλά από την άλλη βλέπουμε την παντελή απουσία αυτού του κράτους και τις τεράστιες ευθύνες που έχει, όπως είπε και ο Γρηγόρης, διαχρονικά και σε όλα του τα μέτωπα. Ακούσατε λοιπόν, με τις στολές τους φορούσαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, φοράνε τις στολές τους, το λιμενικό, η πυροσβεστική, η αστυνομία, για τις τεράστιες ευθύνες. Εγώ θα μείνω σε αυτή την κουβέντα που είπε ο πρόεδρος του ΠΟΑΣΥ. Μικροί άνθρωποι σε πολύ μεγάλες θέσεις. Κύριε Μαφιόπουλε, θυμάμαι πριν από μία εβδομάδα, ακριβώς τέτοια ώρα ήτανε, που κάναμε εδώ την εκπομπή και βγήκατε τηλεφωνικά στην εκπομπή και μας είπατε ότι έχουμε επιστοποιήσει τον πρώτο νεκρό. Τότε υποθέτω είχατε και υπόνοιες και για περισσότερους, αλλά είχατε βρει τον πρώτο νεκρό ήδη εκείνη την ώρα. Ναι, πρωτού καν ξεκινήσει η σύσκεψη. Ναι, πρωτού ξεκινήσει η υπουργική με τον Πρωθυπουργό. Η παραλαβή ήταν 10 παρά 10 του πρώτου νεκρού. Του πρώτου νεκρού. Και συνεχεία μέχρι τις 10.30-11 παρά είχαμε παραλάβει άλλους τρεις. Και εκεί σταμάτησε η διαδικασία της παραλαβής από τα ασθενοφόρα και έτσι έπρεπε. Γιατί εμείς έπρεπε να επεμβαίνουμε σε ανθρώπους που μας χρειάζονταν, ναι, με εγκάβματα, τραυματίες, με αναπνευστικά προβλήματα και έπρεπε να επιχειρούμε εκεί. Βέβαια, δεν είχαμε πρόσβαση. Δεν είχατε πρόσβαση. Δεν είχαμε πρόσβαση. Μόλις σχεδόν η φωτιά Αυτούς είχατε βρει από τη θάλασσα ή από την... Η πρώτη ήταν από την περιοχή του Βουτζά. Από την περιοχή του Βουτζά. Στα όρια. Άρα είχαμε νεκρό και στο Βουτζά. Είχαμε. Η πολιτική ηγεσία είχε ενημερωθεί. Στο συντονιστικό κέντρο στο Χαλάνδρη ήταν όλοι, από όλες τις αντιπροσωπείες, δηλαδή και την πυροσβεστική, την αστυνομία και στο ΕΚΑΠ και η πολιτική προστασία, υπήρχαν άτομα και είχαν ενημερωθεί εκεί πέρα, πιστεύω όλοι. Να σας ρωτήσω κάτι. Η πρώτη κλίση... Δεν μπορεί να έχει ενημερώσει εμάς και να μην έχει ενημερώσει την ηγεσία. Η πρώτη κλίση που ανέφερε για νεκρό ήταν από την πυροσβεστική υπηρεσία προς εμάς. Και ήταν 20 και 41. 9 παρά 20. 9 παρά 20. Όχι, αυτό έχει σημασία. Φυσική, 9 παρά 20, η πυροσβεστική ήξερε γιατί υπάρχει νεκρού. Και μας έδωσε την κλίση σε εμάς, ναι, και το δρόμο για να πάμε να μεταβούμε εκεί, να η παραλάβουμε. Η πυροσβεστική έχει δώσει σήμα για νεκρό. Ναι. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούσαμε όμως να προσεγγίσουμε. Ότι είναι ταυτοποιημένος, ότι είναι διασταυρωμένο. Δηλαδή, ξέρει ότι είναι νεκρός. Ως νεκρό μας το έδωσε η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική. Αυτή την, στις 20 και 41. 9 παρά 20. 20, 9 παρά 20. 9 παρά 19. Είναι... Βέβαια, όλο το διάστημα είχαμε πάρα πολλές κλήσεις εγκαυματίες. Πιο πολύ. Πιο πολλές κλήσεις ήταν εγκαυματίες από τις 10. Οι κλήσεις αυτές από πού γίνονται? Και από πολίτες και από αστυνομία και από πυροσβεστική. Μέχρι τις 8 η ώρα 9 είχαμε πάνω από 50 κλήσεις. Για ναι, βοήθεια. Αλλά θυμάμαι, κύριε Μαφιόπουλε, ενώ μας λέτε ότι στις 9 παρά 20 είχατε από την πυροσβεστική ειδοποίηση για νεκρό, στις 10 και 5 που βγάλαμε την εκπρόσωπο, η γυναίκα, την ενημέρωση που της δώσαν, είπε, την επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, μας είπε για 6 εγκαυματίες μόνο. Για 6 εγκαυματίες μας είπε μόνο. Δεν μας είπε καν για υπόνοια νεκρού. Αυτή την ώρα είχαμε παραλάβει. Ενώ τον είχατε παραλάβει. Και την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Σεραφίνας, ο κύριος Μπουρνούς, μας έλεγε για δεκάδες νεκρούς. Ο καθένας κρίνει. Γιάννη, σήμερα, δηλαδή όταν ρωτήθηκε από αυτού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι έπρεπε να υπάρξει η διασταύρωση, η σχετική διασταύρωση της πληροφορίας, της είδησης. Αυτό είχα παραλάβει. Τι είναι η διασταύρωση? Αυτό τον είχα... Ποιες είναι η διασταύρωση, το πήρατε. Τον είχα παραλάβει, λέει ο κύριος Μαθιόπουλος. Τώρα μας το είπε. Καταγεγραμμένα είναι όλα αυτά. Όπως καταγεγραμμένη είναι και η άποψη που λέει ο κύριος Μαθιόπουλος. Οι πρώτοι που πήγαν οι δύο στο Σισμανόγλιο, μπορούμε να ανατρέξουμε και τα στοιχεία στο Σισμανόγλιο και θα δούμε τις ώρες που έχουν πάει εκεί πέρα και έχουν καταγραφεί. Και δεν υπάρχει αμφισβήτηση γιατί. Τέλος πάντων. Τι να πω, είναι ένα τριχιαστικό και μόνο που το συζητάμε τέτοιο θέμα. Είναι φρικιαστικό έτσι κι αλλιώς.
Αλλά είναι ντροπή που το συζητάμε έστω. Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο υπεύθυνη η πολιτική μας ηγεσία, ώστε να μην χρειαστεί να συζητάμε τέτοια θέματα. Κύριε Πουλή, και εσείς σήμερα είχατε ενημέρωση για το άλλο πολύ δυσάρεστο, για σακούλες μεταφοράς πτωμάτων, έτσι. Τι έγινε ακριβώς με το Κέλπνο? Κύριε Λεβέρδο, εμείς ακριβώς πριν μια εβδομάδα, δηλαδή το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας, από τις 11:20 ξέραμε ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας, το ΕΚΕΠΗ, μιλάμε για οργανικό κομμάτι του ίδιου του Υπουργείου που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, επικοινωνούσε με το Κέλπνο προκειμένου να του χορηγήσει ειδικές σακούλες μεταφοράς πτωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ήδη τότε το Υπουργείο ήξερε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών. Τι ώρα γινόταν αυτό? Αυτό γινόταν από τις 11:20 το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας. Δηλαδή πριν από την έναρξη του συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα ενημέρωνε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εκεί που είδαμε το βίντεο που έλεγαν άλλα ντάλλον. Εκεί που είδαμε αυτό το βίντεο, στο οποίο καθόταν δίπλα από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Πολάκης, ο οποίος το μόνο το οποίο είπε κάποια στιγμή ήταν ότι υπάρχουν κάποιοι εγκλωβισμένοι στο κόκκινο λιμανάκι οι οποίοι μεταφέρονται. Ναι. Λοιπόν, ξέρανε πάρα πολύ καλά από το ΕΚΑΒ και από την προσβεστική ότι υπάρχουν νεκροί. Ήδη από τις 10:30, όπως σήμερα αποκαλύφθηκε, στο Σουσμανόβλιο δημιουργούσαν ειδικό χώρο για την υποδοχή μεγάλου αριθμού νεκρών. Και από τις 11:20, όχι όπως προσπαθεί τώρα να πει ο κύριος Πολάκης, σε συνθήκες πρόληψη, επειδή έτσι επιβάλλει το πρωτόκολλο. Σε συνθήκες πανικού, κύριε Λοβέρδο, προσπαθούσαν να βρουν σακούλες ειδικές για τη μεταφορά πτωμάτων. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να καταλάβετε τι συνθήκες επικρατούσαν. Ότι το ΕΚΕΠΗ, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας, έπαιρνε τηλέφωνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνό δυστυχώς ήταν κλειστό για μια εβδομάδα, ήδη για μια εβδομάδα, με απόφαση του Προέδρου του, ο οποίος είχε καταργήσει την εφημερία. Δηλαδή, αυτή η μεγάλη φυσική καταστροφή μας βρήκε με κλειστό το Κέντρο Επιχειρήσεων. Επειδή δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον. Ήταν κλειστό το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνό ήταν κλειστό, είχε καταργηθεί η εφημερία του από τις 16 Ιουλίου του 2018. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνό, τι σημαίνει αυτό? Και να σας πω και κάτι άλλο για να συμπληρώσετε. Επειδή είναι γνωστή η αντιπαράθεση που έχετε με τον κύριο Πολάκη, θα μπορούσε κάποιος να σας κατηγορήσει ότι όλα αυτά που λέτε είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που έχετε, έτσι, και λέτε κάποια στοιχεία τα οποία τα λέτε μπορεί να είναι και στον αέρα. Κάνετε μια καταγγελία που είναι στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης με τον Πολάκη. Ένα αυτό. Δύο. Τι σημαίνει το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνό? Δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι, ούτε εγώ ξέρω. Πού ήταν κλειστό. Πού είναι κλειστό. Καταρχήν. Τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν, τα ίδια τα στοιχεία αυτά τα έχει επιβεβαιώσει από το πρωί ο κύριος Παπαευσταθίου, διοικητής του ΕΚΕΠΗ, και τα έχει επιβεβαιώσει και ο κύριος Πολάκης. Είπαν ότι ναι, είχαν ζητήσει 40 σακούλες για τη μεταφορά νεκρών. Προσπαθήσαν να πούν ότι αυτό ήταν στο πλαίσιο πρωτοκόλλου. Άρα δεν υπάρχει κανένα κομμάτι στο ότι μπορεί κάτι από ό,τι λέμε να μην ισχύει. Εξάλλου, ξέρετε, για όλα αυτά είναι επιβεβαιωμένα, διότι υπάρχουν κλήσεις τηλεφωνικής καταγεγραμμένης και υπάρχουν και γραπτά SMS στα κινητά μας. Γιατί υπάρχουν αυτά? Διότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνού, το οποίο είχε δημιουργηθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και λειτουργούσε ανελιπώς για 14 χρόνια, έχοντας διαχειριστεί πάρα πολύ σοβαρά συμβάντα δημόσιας υγείας, αλλά και μετέχοντας στην αντιμετώπιση και το συντονισμό φυσικών καταστροφών, όπως ήταν οι πυρκαγιές της Ηλίας, οι πυρκαγιές της Λακωνίας, ο σεισμός της Κεφαλονιάς, η πτώση του αεροπλάνου Ήλιος, αναρρύθμιτος ο κατάλογος στον οποίο είχαμε συμβάλει, είχε τεχνογνωσία και δυνατότητα επιτόπου και να βοηθήσει τους πολίτες, αλλά και να βοηθήσει τον καλύτερο συντονισμό και την ενημέρωση των ίδιων των συναρμόδιων φορέων και των κρατικών υπηρεσιών. Τι δυνατότητες έχει το Κέντρο του Κελπνού? Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Κελπνού έχει πάρα πολύ μεγάλη εξειδίκευση στην ενημέρωση των άλλων αρμόδιων φορέων, αλλά και του γενικού πληθυσμού. Ήταν σημείο αναφοράς, ήταν ένα τηλέφωνο το οποίο το ξέρανε οι πολίτες και μπορούσαν να απευθυνθούν. Μπορούσαμε να παρέχουμε αμφίδρομη ενημέρωση. Δυστυχώς εκείνο το βράδυ ήταν κλειστό. Και αυτό το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε. Και αυτό το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε. Χτυπάγανε πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν υπήρχε κανείς να το απαντήσει, διότι από τις 16 Ιουλίου, με απόφαση του Προέδρου του κ. Ρόζενμπεργκ, ανεξήγητη απόφαση, είχε κλείσει η εφημερία. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΠΗΧ είχε προσπαθήσει και είχε κάνει πάρα πολλές εισηγήσεις για να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, λέγοντας ότι θα προκύψει κάποια κρίση και θα είναι τραγική η έλλειψη. Κύριε Λοβέρδο, θέλω να σας πω, έχουμε γνωρίσει πάρα πολλές
φυσικές καταστροφές στον χώρο της υγείας. Τέτοια έλλειψη συντονισμού, τέτοια ένδυα, τέτοια αποδιοργάνωση, εγώ 15 χρόνια στη Δημόσια Υγεία δεν τα έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Αναφερθήκατε σε δύο πολύ μεγάλα τραγικά γεγονότα, την πτώση του αεροπλάνου του Ήλιος την περασμένη δεκαετία και τις φωνικές πυρκαγιές στην Ηλία. Εκεί εκτιμάτε ότι λειτουργήσε καλύτερα? Εκεί εκ των πραγμάτων είχε λειτουργήσει καλύτερα και αυτό φαίνεται και από τα τελικά αποτελέσματα, από το ότι οι απώλειες ήταν οι μικρότερες και σε σχέση και με το μέγεθος. Διότι όπως είπατε και εσείς πριν, τα μεγέθη δεν συγκρίνονταν. Εδώ τώρα λοιπόν είχαμε από τις 11 και 20 το βράδυ της προηγούμενης Δευτέρας να παίρνει το ΕΚΕΠΗ τηλέφωνο στο κέντρο επιχειρήσεων του Κελπνό για να ζητήσει μεγάλο αριθμό από ειδικούς άκους μεταφοράς νεκρών. Δεν βρίσκανε κανέναν. Βρίσκανε κάτι φιλότιμους, μεν, φύλακες, σεκιουριτάδες οι οποίοι απαντούσαν τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα. Οι υπάλληλοι του ΕΚΕΠΗ πέρανε τηλέφωνο στα κινητά τηλέφωνα τους υπαλλήλους του Κελπνό που τους ξέραν από τόσα χρόνια συνεργασίας. Και τους λέγανε, σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας. Κάντε κάτι, βοηθήστε μας. Αυτό δεν είναι πρωτόκολλα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, κύριε Λοβέρδο. Αυτό είναι πανικός, αυτό είναι η γνώση του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός νεκρών. Το ξέρανε πριν μπουν στο συντονιστικό όργανο. Ο κύριος Πολάκης καθόταν δίπλα από τον κύριο Τσίπρα και του έλεγε ότι υπάρχουν κάποιοι εγκλωβισμένοι στο κόκκινο λιμανάκι οι οποίοι μεταφέρονται. Ήξερε για το ΕΚΑΒ, ήξερε ότι υπάρχει η εντολή για να υπάρχει στο Σημανόγλιο σχετικός ο χώρος. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. Κύριε Γελεστάθη, αυτό που έχει συμβεί εδώ και μια εβδομάδα είναι μια εθνική τραγωδία, μια εθνική καταστροφή, η οποία έχει επηρεάσει, φυσικό είναι, τον ψυχισμό όλων των Ελλήνων. Μήπως αυτό το γεγονός, το οποίο είναι τραγικό από μόνο του, εσείς στη Νέα Δημοκρατία και στην αντιπολίτευση γενικότερα, θα ρωτήσω το ίδιο και τον κύριο Καρανικόλα, προσπαθείτε να το εκμεταλλευτείτε πολιτικά για να κερδίσετε εκλογικά ωφέλη? Την κυβέρνηση η οποία κάνει αυτή την πολιτική διαχείριση αυτής της συμφοράς, είναι αστείο να επικαλούνται ότι εμείς κάνουμε πολιτική εκμετάλλευση του γεγονότος αυτού. Νομίζω ότι έχουμε κρατήσει εξαιρετικά χαμηλούς τόνους, όσο ποτέ δεν είχε κρατήσει η αντιπολίτευση. Κάποιοι μάλιστα σε έχουν κατηγορήσει και γι' αυτό. Μίζων αντιπολίτευση. Ότι δεν έχει σηκώσει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα. Όσο θα μπορούσε ενδεχομένως, αν λαίκιζε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να συμπληρώσω ότι η κυβέρνηση σας κατηγορεί για πολιτική τιμωρηχία. Λοιπόν, εδώ πέρα ακούσαμε από τον κύριο Μαθιόπουλο και από τον κύριο Πουλή. Και πριν από τον κύριο Μαθιόπουλο και πριν από τον κύριο Πουλή, από τους εκπροσώπους της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του λιμενικού, των νοσοκομείων, ότι όλοι αυτοί οι φορείς είχαν ενημέρωση για νεκρούς ήδη από πολύ νωρίς. Και παρακολουθήσαμε όλοι στις 12 την περασμένη Δευτέρα τον Πρωθυπουργό να φτάνει από το εξωτερικό και να στείνει ένα θέατρο της Δευτέρας. Ήρθε και αντί να προσπαθήσει να σώζει οτιδήποτε κι αν σωζόταν εκείνη την ώρα, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να στήσει ένα θέατρο επικοινωνιακό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να κατηγορεί κανέναν ότι την βορυχεί πάνω στους νεκρούς. Η εικόνα του ήταν θλιβερή. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση. Μετά από λίγες μέρες είχαμε άλλο ένα επικοινωνιακό σοου, έναν κύριο ο οποίος παριστάνει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, συνεπικουρούμενο από δύο θλιβερούς αρχηγούς, από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος έχει δώσει δειγματογραφής, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Επειδή όμως έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι που έχω μάθει να σέβομαι τους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας και δει τους ανώτατους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας, από τους δύο αρχηγούς περίμενα κάτι καλύτερο και όχι να καπηλευθούν τον υδρότα και το αίμα που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση ρυχνόμενοι στη μάχη δώσανε οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες εκείνο το βράδυ, χωρίς να έχουν απολύτως κανένα συντονισμό. Οι άνθρωποι αυτοί ρίχθηκαν στη μάχη. Θα μπορούσαν, αν υπήρχε μια σοβαρή ηγεσία που συντόνιζε και έπαιρνε σωστές αποφάσεις, να έχουν υπερπολαπλάσια αποτελέσματα. Και ό,τι μπόρεσαν να κάνουν, το κάνανε κάνοντας ό,τι τους φώτιζε ο Θεός, κυριολεξία. Και είχαμε δύο αρχηγούς, οι οποίοι
ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπανε ότι αν γυρνάγανε το χρόνο πίσω δεν θα κάνανε τίποτα διαφορετικό, ότι προσπαθούν να βρουν τα επιχειρησιακά τους λάθη και δεν μπορούν να τα βρούνε και ότι είναι υπερήφανοι για τους εαυτούς τους. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και περιμέναμε όλοι μετά να ακούσουμε στη συνέχεια ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και παρετούμε. Ή αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και αποπέμπω τον τάδε και τον τάδε. Εμείς ακούσαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και μετά γύρισε πλευρό. Θα τη δούμε αυτό το θέμα, τι σημαίνει οι πολιτικές ευθύνες. Είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος πήγε αξιμέρωτα να επισκεφθεί μετά από μία εβδομάδα τις πληγήσεις περιοχές χωρίς να μιλήσει σε άνθρωπο για ένα τέταρτο. Είδαμε έναν υπουργό εθνικής άμυνας ο οποίος πήγε στις πληγήσεις περιοχές και μάλωσε τους πληγέντες λέγοντάς τους κάτι του τύπου «εσύ και ο Πορτοσάλτε τα λέτε αυτά» και ρίχνοντας όλο το ανάθεμα στην κακή δόμηση της περιοχής. Αυτοί οι άνθρωποι θα μιλήσουν για πολιτική εκμετάλλευση που έχουν απέναντί τους μία αντιπολίτευση που στάθηκε στο ύψος της και που αντιθέτως προσπάθησε να φανεί ήπια και να μην εκμεταλλευτεί τα γεγονότα. Κατά συνέπεια εδώ πέρα η συζήτηση πρέπει να γίνει σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι τα επιχειρησιακά λάθη, η έλλειψη συντονισμού, η απουσία της κρατικής μηχανής που όλα αυτά συνέτειναν στο να συντελεστεί αυτή η εθνική τραγωδία. Και ο δεύτερος άξονας είναι η πολιτική διαχείριση από την περασμένη Δευτέρα μέχρι σήμερα όλης αυτής της κατάστασης από έναν θίασο, οι οποίοι πραγματικά... Βαριές εκφράσεις αυτές. Έναν θίασο, οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να διαχειριστούν μία κατάσταση χωρίς να σέβονται απολύτως τίποτα. Το θέμα δεν είναι επικοινωνιακό, κύριε Γελεστάτη. Όλη η έλλειψη του ήθους τους και όλος ο κινησμός τους. Δεν είναι επικοινωνιακό το θέμα είναι πραγματικό. Υπάρχουν 92 νεκροί. Πώς να το κάνουμε? Υπάρχουν 92 νεκροί. Υπάρχουν απίστευτες ιστορίες, απίστευτες παράλληλες τραγωδίες. Άνθρωποι έχουν φρικιαστικές διηγήσεις. Έχουμε και φρικιαστικές φωτογραφίες από τα θύματα τα οποία συγκινούν και σκίζουν την καρδιά όλων μας. Κύριε Καρανικόλα, εσείς, να πω πρωτού αναφερθώ, πάω στον κύριο Καρανικόλα, ότι εμείς απευθυνθήκαμε και στους εκπροσώπους των κομμάτων της κυβέρνησης και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ΣΑΝΕΛ. Δεν είχαμε ανταπόκριση. Δεν είχαμε ανταπόκριση διότι έχω την εκτίμηση ότι αποφεύγουν να βγουν στον αέρα. Μας το έπανε δηλαδή οι άνθρωποι. Γιατί δεν ξέρω πώς να το χειριστούν ακόμα το θέμα. Εκτός από κάποιους συγκεκριμένους υπουργούς που εμφανίζονται, κανείς άλλος δεν εμφανίζεται. Μόνο ότι σε εμάς δεν ισχύει το εμπάρκο που έχει επιβληθεί στον Sky. Κύριε Καρανικόλα, εσείς ως κίνημα αλλαγής και προσωπικά η κυρία Φόφη Γεννηματά, σηκώσατε υπερβολικά, πιο πολύ και από τη Νέα Δημοκρατία θα έλεγα το θέμα αυτό. Ουσιαστικά ζητήσατε την παρέτηση της κυβέρνησης. Κύριε Λοφέρδο, από την πρώτη στιγμή αυτής της εθνικής τραγωδίας, εμείς και η κυρία Γεννηματά αλλά και στο σύνολο το κίνημα αλλαγής, είχαμε αποφασίσει να διατηρήσουμε μια στάση σιωπής, σεβόμενοι αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο, τους συγγενείς των θυμάτων, τους συγγενείς των αγνοωμένων που μέχρι σήμερα η κυβέρνηση παρουσιάζει μια εικόνα μπάχαλου, να μην μπορεί να μας πει με ακρίβεια πόσοι είναι οι αγνοωμένοι, για να δώσουμε ένα τέλος σε αυτόν τον γολγοθά των συγγενών που πραγματικά βιώνουν μια τραγική κατάσταση εδώ και μια εβδομάδα, αλλά και σεβόμενοι την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων στα νοσοκομεία να κερδίσουν τη μάχη της ζωής. Και είχαμε πει ότι θα κρατήσουμε μια στάση σιωπής, συμπαραστεκόμενη ταυτόχρονα με ένα τεράστιο κίνημα εθελοντών που διαμορφώθηκε στο κίνημα αλλαγής, αλλά και ένα γενικότερο κίνημα αλληλεγγύης στους πληγέντες συνανθρώπους μας. Αλλά κύριε Λοβέρδο, από την ώρα που ο κύριος Τσίπρας μας έδειξε τις πραγματικές τους προθέσεις, δηλαδή από την ώρα που άρχισε να υλοποιεί αυτό το απάνθρωπο κύριε Λοβέρδο και άθλιο σενάριο της υποβάθμισης των εγκληματικών ευθυνών, του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης,
Η καταστροφή έγινε όμως. Μα αυτό ακριβώς. 92 νεκροί είναι αυτό πραγματικοί ακριβώς. Νεκροί. Έτσι κι αλλιώς. Είναι νεκροί, και είναι εδώ και μια εβδομάδα. Δεν έγινε δεν είναι τώρα. Που δεν το έγινε λέμε συνέχεια. Για τον κύριο Τσίπρα και την παρέα του φαίνεται ότι οι 92 νεκροί είναι απλά ένας κενός αριθμός. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι μιλάμε για ανθρώπους. Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κινησμός προσωπικά του κυρίου Τσίπρα. Και γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα. Τα είπατε και πριν από λίγο, αλλά πρέπει να επιμείνουμε για να καταλάβουμε τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας, κύριε Λοβέρδο. 19 και 38, μισό λεπτό να πληρώσετε και να μου πείτε. Μισό λεπτό, πριν μου πείτε τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας για σας. Θέλω να σας πω ότι δεν φτάσαμε στους 92 νεκρούς σήμερα. Το ότι υπάρχουν 92 νεκροί σε μια περιοχή η οποία είναι σαν λαβύρινθος, και δεν είναι η μόνη περιοχή. Κύριε Αντωνόπουλε, η ευθύνη είναι διαχρονική. Ακούστε να σας πω. Διότι τώρα. Κάποιοι έπαιζαν ψηφοθυρικά και μάζευαν ψήφους. Ακούστε, κύριε πάνω Αντωνόπουλε, σε αυθαίρετα. Θα σας απαντήσω πρώτα στο ερώτημά σας και θα συνεχίσω εγώ να σας πω. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Όχι. Αλλά όταν ζήσει, κάνουμε φυσικά παρεμβαίνουμε. Η αιτιότητα συνάφεια πάντως είναι απομακρυσμένη. Αυτό που σημαίνει ο κύριο Αντωνόπουλο. Κύριε Αντωνόπουλε, εγώ δεν θα πω ότι υπήρχαν θέματα δόμησης. Αλλά άλλο είναι το θέμα της άναρχης δόμησης. Άλλο είναι το θέμα, δηλαδή, πώς μπήκε η φωτιά και άλλο είναι το θέμα πώς έγινε η διαχείριση της πυρκαγιάς. Δηλαδή, η οποία εκεί ήταν το αποτέλεσμα ότι είναι δύο πράγματα σύνδεσμος του θανάτου αυτών των ανθρώπων. Εγώ δεν θα σας... Εγώ το τονίζω. Η καταστροφή θα γινόταν έτσι όπως διαχειρίστηκαν τη φωτιά, εννοείται, κύριε Καρανικόλα, ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα φέρετα, ακόμα και αν δεν υπήρχε η άναργη δόμηση. Κύριε Λοβέρδο, η απάντηση είναι σαφής. Η διαχείριση που έκαναν οδήγησε στον θάνατο, αυτόν τον βίαιο θάνατο στους ανθρώπους μας. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες κατά όλη τη διάρκεια της εξέλιξης αυτού του θέματος, αυτού της τραγωδίας. Και γιατί το λέω αυτό. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, και αυτό είναι μια αποκάλυψη που την κάνω και στην εκπομπή σας, το απόγευμα της ίδιας μέρας η κυρία Γεννηματά ήταν σε συνεχόμενη επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ξέρετε τι τη διαβεβαίωναν μέχρι και την ώρα που είχε ολοκληρωθεί αυτό το έγκλημα, αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία. Διαβεβαίωναν λοιπόν την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής ότι όλα βαίνουν καλώς, έτσι τις είπανε, και ότι υπάρχει σχέδιο απεγκλωβισμού και σωτηρίας των ανθρώπων. Και την ίδια στιγμή είχανε καεί ζωντανοί οι συνάνθρωποι μας και είχε ολοκληρωθεί μέχρι το καταστροφή. Μέχρι το βράδυ, δηλαδή τη Δευτέρα, μέχρι τέτοια ώρα περίπου, τη λέγανε στην κυρία Γεννηματά ότι βαίνουν όλα καλώς. Κοιτάξτε, εάν αληθεύει αυτό που είπε ο κύριος Τόσκας με τους αρχηγούς δίπλα του μαζί με τον κύριο Τζανακόπουλο. Όχι, όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε. Αυτό θα απαντήσω. Στη συνέντευξη παροδία που κάνανε, ότι δηλαδή μεταξύ 5 και 6,5 είχαν όλα τελειώσει. Σας λέω ότι το ίδιο απόγευμα, εκείνη την ώρα περίπου που μίλησε η κυρία Γεννηματά με περίπου. Τη Γενική Γραμματεία. Το ίδιο απόγευμα, εκείνη την ώρα. Το 6,5-7 εκεί ήταν περίπου. Που μίλησε η κυρία Γεννηματά με τη γραμματεία, της είπανε μην ανησυχείτε, όλα βαίνουν καλώς. Σας λέω ακριβώς τις φράσεις. Έχουμε σχέδιο σωτηρίας και απεγκλωβισμού των εγκλωβισμένων. Δεν της ανέφεραν απολύτως τίποτα για την καταστροφή, δεν της ανέφεραν προφανώς τίποτα για νεκρούς, ούτε καν για τραυματίες. Αυτό μιλούσε είναι πολύ σοβαρό για, που λέτε. Για και έρχεται να ενισχύσει αυτά που είπαμε. Αν λοιπόν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, για να ολοκληρώσω την σκέψη μου, βάλουμε αυτό το στοιχείο μαζί με το γεγονός ότι 7 και 38 η ομάδα Δίας ενημερώνει το κέντρο ότι υπάρχουν νεκροί. 20 και 41 μερικά λοιπόν λεπτά, 34 λεπτά, η πυροσβεστική ενημερώνεται ότι υπάρχουν νεκροί. Ενημερώνει το ΕΚΑΒ όμως, μας είπε ο κ. Μαθιόπουλος. Αμέσως μετά το νοσοκομείο Σισμανόγλιο τίθεται σε ετοιμότητα παραλαβής νεκρών. Το ΚΕΠΝΟ, όπως μας είπε ο κύριος Πουλής εδώ πέρα, λαμβάνει εντολή να στείλει σάκο περί συλλογής νεκρών και όλα αυτά ολοκληρώνονται περί τις 11 και 20. Ο κύριος Τσίπρας και η ομάδα του είναι προφανές ότι γνώριζαν ότι υπάρχουν νεκροί. Και έφτασε μερικά λεπτά μετά, ένα 20 λεπτό μετά, στις 12 παρά 20, στο ξεδιάντροπο σημείο, στο απάνθρωπο σημείο που δεν θα τολμούσε κανένας εξημών εάν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας που είναι ο μεγαλύτερος εραστής της καρέκλας και της εξουσίας και τον έχει θολώσει η αλαζονία της εξουσίας να φτάνει στο σημείο
στη σύσκεψη με παρουσία κάμερας και όλας πρωτοφανές αυτό το πράγμα, είστε πολύ εμπειροί δημοσιογράφοι και δύο, να το επιβεβαιώσετε αυτό το πράγμα, να μας μιλάει και να αναρωτιέται για το πότε θα πετάξουν τα Καναντέρ. Που εγώ, σαν 37 χρονών άνθρωπος, ξέρω από παιδί ότι λέγατε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι με το πρώτο φως της ημέρας θα πετάξουν τα Καναντέρ. Και ο κύριος Τσίπρας έπαιζε θέατρο αναρωτώμενος πού θα πάνε τα Καναντέρ, αν θα πάνε στη Σουηδία, αν θα παραμείνουν στη χώρα. Λοιπόν, να τελειώνουν τα ψέματα. Έστησαν ένα θέατρο και αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το θέατρο το συνέχισαν και τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς, προσβάλλοντας τη μνήμη των συνανθρώπων μας που χάθηκαν από τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες και κυρίως έκαναν μια άθλια διαχείριση, επικοινωνιακή αμιγώς, την επόμενη μέρα και μετά. Και έχουμε φτάσει 7 μέρες σήμερα να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται με τους αγνοούμενους και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι θα γίνει στην περιοχή. Και θέλω να σας πω, επειδή αντιλαμβανόμαστε αυτή την άθλια προπαγάνδα και την απάνθρωπη προσπάθεια του Τσίπρα προσωπικά να διαχειριστεί κατά αυτόν τον τρόπο την όλη τραγωδία αμιγώς επικοινωνιακά, μια δεύτερη είδηση στην εκπομπή σας, κύριε Λοφέρτο, να σας δώσω. Ήδη η τραγωδία είχε γίνει. Συμφωνώ όταν... απόλυτα. Εμείς λοιπόν αύριο το πρωί, με το μοναδικό όπλο που έχουμε στη Βουλή, γιατί μόνο εκεί μπορούμε να πολεμήσουμε αυτό που κάνει την άθλια προσπάθεια του Τσίπρα, θα καταθέσουμε επίσημα στη Βουλή να δημοσιοποιηθούν και να κατατεθούν όλες οι συνομιλίες όλων των εμπλεκομένων φορέων, από τις ηγεσίες μέχρι την πολιτική ηγεσία, τις φυσικές στρατιωτικές ηγεσίες, αλλά και όλων των φορέων, είτε στρατού, είτε ναυτικού. Όλοι οι διάλογοι που υπάρχουν. Ακριβώς, να δημοσιοποιηθούν, έτσι ώστε να μάθουμε πού ακριβώς και ποιος εμπλέκεται, σε τι βαθμό, για να μην αποκριβεί καμία απολύτως ευθύνη. Έχουν καταγραφεί αυτοί οι διάλογοι? Όσα έχουν καταγραφεί. Κύριε, γιατί προφανώς έχουν καταγραφεί τα περισσότερα. Κύριε, και επειδή, μισό λεπτό να ολοκληρώσω τη φράση μου, δεν ανεχόμαστε το παιχνίδι που γίνεται αυτές τις μέρες στην πλάτη των συγγενών, των θυμάτων και των αγνοωμένων αλλά και των τραυματισμένων απέναντι στην τραγωδία, ότι δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, μου έδωσε εντολή εκένωσης, δεν μου έδωσε εντολή εκένωσης και όλη αυτή τη φαρσοκομωδία, να ξέρουν όλοι ότι τουλάχιστον εμείς σαν κίνημα αλλαγής δεν θα αφήσουμε να περάσει αυτός ο εμπεγμός και αυτός ο θεατρινισμός και όσοι έχουν ευθύνη θα λογοδοτήσουν. Είτε αφορά πολιτικές ευθύνες, είτε αφορά πειθαρχικές ευθύνες, είτε αφορά και ποινικές ευθύνες. Και ελπίζω η δικαιοσύνη να σταθεί μία φορά στο ύψος των περιστάσεων, στη μνήμη των θυμάτων και να αποδώσει δικαιοσύνη. Επειδή ο κύριος Τσίπρας, και κλείνω, δεν είχε το πολιτικό θάρρος, κύριε Λοβέρδο, δεν είχε την πολιτική ευθυξία, αλλά κυρίως την ανθρωπιά να παραιτηθεί όταν ανέλαβε ο ίδιος την πολιτική ευθύνη, θα πρέπει κάποιος να τον ενημερώσει ότι ως πρωθυπουργός της χώρας, και να τα πει ο άριστος συνάδελφος ο κύριος Παστεριόπουλος, είμαι βέβαιος, έχει εξ οφίτσιο, έχει εξ ορισμού την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη ως πρωθυπουργός της χώρας πάντα, για όλα, για ό,τι πάντα συμβαίνει. Ο έχει, ανάληψη πάντα λοιπόν έχει πολιτικής ευθύνης, κύριε Λοβέρδο, σημαίνει κατά τον μέγα συνταγματολόγο παρέτηση. Αλλά δεν έχουν ούτε τσίπα, ούτε ανθρωπιά. Είναι κοινική και επικίνδυνη. Γι' αυτό και ζητήσαμε και ζητάμε ακόμα και τώρα άμεσα εκλογές. Θα πάμε στον κύριο Παστεριόπουλο, προηγουμένως θες κάτι να πεις. Μισό λεπτάκι. Αυτά που έχει πει ο κύριος Καρανικόλας είναι πάρα πολύ βαριά. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό της χώρας. Χωρίς να θέλω να πάρω θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαριά. Κύριε δηλαδή, Αντωνόπουλε, μιλάτε θεσμικά αυτή τη στιγμή. Προσωπείτε το κίνημα αλλαγής και εξαπολύεται τόσο βαριές κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού. Είναι ο πρωθυπουργός. Το ότι είναι ο πρωθυπουργός δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνη και όταν εμφανίζεται κοινικά απέναντι στον ελληνικό λαό και στείνει ένα σοου επικοινωνιακό, δεν σέβεται την κρισιμότητα των στιγμών, δεν σέβεται τα θύματα, δεν σέβεται τις οικογένειες των θυμάτων, δεν σέβεται τις οικογένειες των αγνοωμένων που μέχρι σήμερα ανυπομονούν να δουν τι έγιναν οι άνθρωποι τους, δεν σέβεται τους τραυματισμένους και δεν σέβεται κανέναν από εμάς που έχουμε την μέση κοινή λογική. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά και αυτά που λέω είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να είχα πει. Έχουμε 92 νεκρούς και ενδεχομένως να έχουμε και άλλους. Ο κύριος Τσίπρας το ξέρει αυτό. Είναι πολύ βαρύ
είναι πολύ βαρύ να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους, προσωπική μου άποψη, σας μιλάω σαν Αντώνης Αντωνόπουλος, σαν τίποτα περισσότερο, ούτε σαν δημοσιογράφος, ούτε σαν τίποτα. Σαν πολίτης, ο οποίος έτυχε, κακώς έτυχε και πήγα και τα είδα. Σας λέω, το να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα καμένα. Δεν είναι πάνω στα καμένα, κύριε Αντωνόπουλε. Σας εξήγησα ότι γίνεται μία... Καταλαβαίνω το πολιτικό σας μένος, αλλά σας λέω... Δεν είναι μένος, κύριε Αντωνόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σας είπα από την αρχή ότι γίνεται μία συνειδητή προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών και κυρίως μία συγκεκριμένη, συγκεκριμένη προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών. Και σε αυτό θα μας βρουν απέναντι. Δεν θα αφήσουμε να κρυφτούν θεσμικά. Οι ευθύνες. Θεσμικά σας μίλησα. Θεσμικά. Γι' αυτό να και αύριο στη Βουλή και να τους θα λάβουμε πρωτοβουλίες. Να πάτε στη Βουλή και να τους ξετινάξετε. Με στοιχεία συγκεκριμένα. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Αντωνόπουλε, ότι αύριο το πρωί θα λάβουμε πρωτοβουλίες στη Βουλή. Ναι, να το κάνετε και να τους ξετινάξετε. Αν υπάρχουν οι ευθύνες, ο καθένας να κάτσει στο σκαμνί. Κύριε Αντωνόπουλε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Κύριε Αντωνόπουλε, ακούστε να σας πω. Είναι πάρα πολύ βαρύ σε μια χώρα κατεστραμμένη από κάθε άποψη, την οποία αυτή τη στιγμή, και δεν παίρνω το μέρος κανενός, μην παρεξηγηθώ, σας μιλάω σαν πολίτης, ούτε σαν δημοσιογράφος. Ναι, κύριε Αντωνόπουλε, ακούστε τίποτα. Να σας πω. Ακούστε, σας λέω ακούστε σαν να πολίτης πω. Που περιμένω κύριε το τελευταίο. Σε όλη την Ελλάδα επικρατεί ένα μεγάλο γιατί. Ναι, γιατί κάηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Συμφωνώ και μαζί η απάντηση σας. Είναι μόνο μία. Ή έκαναν σωστή εκτίμηση και σωστή διαχείριση. Άρα λοιπόν ήταν συνειδητή δεν τους επιλογή. Μισό λεπτό να τελειώσω. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ωραία. Ή έκαναν λοιπόν σωστή εκτίμηση και άρα σωστή διαχείριση. Και άρα συνειδητά άφησαν τους ανθρώπους αυτούς αβοήθητους και απροστάτευτους και καήκανε ζωντανοί. Ή έκαναν λάθος εκτίμηση και λάθος διαχείριση και οδηγηθήκαμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, είτε απαντήστε το ένα, είτε απαντήστε το άλλο, εσείς οι ευθύνες τους λοιπόν, είναι εγκληματικές. Και σε αυτό εμείς θα είμαστε... Αυτός είναι ο ρόλος σας. Και εμείς βρείτε θα το είμαστε, και κάντε το. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό να εμείς κάνετε. Λοιπόν θα είμαστε εκεί παρόντες να αναδείξουμε τις ευθύνες. Γιατί αυτό. Όπως ναι. Έγινε και στη Μάνδρα, μόλις φύγαν τα φώτα της δημοσιότητας, ξεχαστήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Ξεχάστηκαν εμείς, γιατί κύριε Καναδικόλα. Εμείς θα είμαστε γιατί παρόντες. Γιατί αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο, κύριε Αντωνόπουλε. Γιατί ξεχάστηκαν στη Μάνδρα. Γιατί ξεχάστηκαν. Γιατί οι πολιτικοί δεν έφεραν τα στοιχεία. Τα οποία κάνετε όλο λάθος. Το προηγούμενο διάστημα. Κάνετε λάθος, κύριε Αντωνόπουλε. Εμείς συνέχεια αναδεικνύουμε το θέμα της Μάνδρας, τις υποσχέσεις, τις κάλπικες της κυβέρνησης που τα μέχρι και σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Γιατί συνέχεια τα αναδεικνύουμε. Πήγε κανένας από τη Μάνδρα, από τους νεκρούς της Μάνδρας, πήγε κανένας στον εισαγγελέα, πήγε κανένας στη φυλακή. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Ακόμα κανείς. Ακόμα τίποτα δεν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Ακόμα δεν έχει συμφωνούμε. Το ξέρω ότι συμφωνούμε. Δεν αντιπαρατηθέμεθα αυτή τη στιγμή. Σας είπα ότι ευελπιστούμε η δικαιοσύνη ανεπηρέαστη και το τονίζω γιατί έχω λόγο να το τονίζω το πράγμα να μπορέσει να κάνει το καθήκον της πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα γιατί πρέπει να έρθουμε και στον κύριο Παστεριόπουλο και στον κύριο Χαλικιώτη κυρίως να ρωτήσουμε και για τις πραγματικά τι λέει ο νόμος γιατί τον νόμο τον έχουμε ξεχάσει υπάρχουν και οι νόμοι σε αυτή τη χώρα. Έστω και με τα προβλήματα που έχει στην απονομή της δικαιοσύνης, ακόμα η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Θέλω να έρθω εδώ τώρα στον κύριο Παπαστεριόπουλο, τον δικηγόρο, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος δικηγόρος και πολύ ικανός και ξέρει καλύτερα από όλους μας, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ευθύνες σε μια τέτοια, σε μια τέτοια υπόθεση. Ας ξεκινήσω με αυτό που ανέλαβε ήδη ο κύριος Τσίπρας, την πολιτική ευθύνη. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη. Σύμφωνα με τον νόμο, με το Σύνταγμα. Με το Σύνταγμα. Με το Σύνταγμα. Τι συμβαίνει, κύριε Παπαστεριόπουλε, πολιτική ευθύνη και πώς αναλαμβάνεται και πώς αποδίδεται αυτή η ευθύνη. Πώς τιμωρείται αυτή. Λοιπόν, γιατί όταν έχεις μια ευθύνη, υποθέτω ότι υπάρχει και μια τιμωρία. Έτσι, δεν πρέπει να είναι. Σωστό. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση μετά την δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την ανάληψη πολιτικής ευθύνης σε σχέση με το τι συνέπειες μπορεί να σημαίνει η ανάληψη μιας πολιτικής ευθύνης από τα μέλη της κυβέρνησης. Να πούμε λοιπόν εδώ κάποια πράγματα πριν καταλήξουμε για το πρακτικό νόημα και την πρακτική σημασία αυτής της ανάληψης ευθύνης.
έχουμε καταρχήν μία μείζωνα τραγωδία. Ίσως να μην τη χαρακτηρίζαμε εθνική τραγωδία, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Προφανώς. Έχουμε την δημόσια δήλωση του Πρωθυπουργού και όχι κάποιου άλλου πολιτικού οργάνου, δηλαδή κάποιου υπουργού ή κάποιου άλλου χαμηλότερου ιεραρχικά στη βαθμίδα στελέχους της κυβέρνησης, που αναλαμβάνει, δηλώνει δημόσια ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Τη στιγμή που οι υπουργοί του και δύο. Άρα, όταν λέει ο Πρωθυπουργός, την αναλαμβάνει συνολικά η κυβέρνηση. Συνολικά η κυβέρνηση. Ναι. Ακριβώς. Τη στιγμή που οι υπουργοί του, ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο οποίος μας είπε, τι μας είπε στη συνέντευξη τύπου, δεν το επισημάνατε και θέλω να το πω, να το αναδείξω, ότι εγώ έθεσα την παρέτησή μου στη διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν την έκανε δεκτή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Εγώ όμως δεν αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη. Θεωρώ, είπε, αν τα έχω συγκρατήσει καλά, ότι δεν έκανα ότι λάθη, αν δεν ανατρέχοντας στο ιστορικό των πεπραγμένων μου πράξεων και παραλήψεών μου εκείνο το απόγευμα, αναζητώντας μείζωνα λάθη, είδα ότι μάλλον δεν έκανα μείζωνα λάθη. Άρα εγώ δεν έχω πολιτική ευθύνη. Δεν έχω ευθύνη για πράξεις παραλήψεις. Παρ' όλα αυτά, προφανώς για λόγους ευτυχίας, θέτω την παρέτησή μου στην θέση, στην διάθεση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεν την κάνει δεκτή, αλλά την επόμενη μέρα βγαίνει και δηλώνει expressis verbis, ρητά και κατηγορηματικά, ότι αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, εδώ διαπιστώνει κανείς μια αντίφαση, η οποία πολύ φοβάμαι ότι γίνεται από πολιτικά ανήλικους ανθρώπους. Ναι. Και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι λιγότερο. Εγώ δεν κάνω πολιτική, δεν εκπροσωπώ κάποιο πολιτικό κόμμα. Προσπαθώ νομικά να διαβάσω αυτά τα οποία γίνονται μπροστά μου. Εσείς δηλαδή, όταν κάποιος, όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, η ίδια η κυβέρνηση και λέει πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, πού καταλήγει η πολιτική ευθύνη? Αναλαμβάνω πολιτική ευθύνη και παρετούμε ή πάω σε εκλογές? Αν έχω ένα αποτέλεσμα δυσμενές για το δημόσιο συμφέρον, που είναι προϊόν πράξη παράληψης ενός πολιτικού στελέχους, παραδείγματος χάρη μου ξέφυγε ένας τρομοκράτης, δεν μπορούσα να τον πιάσω. Τον έχω εντοπίσει και δεν μπορούσα να τον πιάσω. Εκεί έχω μια ευθύνη. Η ένταση της ευθύνης είναι βέβαια χαμηλότερης εμβέλειας σε σχέση με μια μείζωνα τραγωδία. Όταν έχουμε μια μείζωνα τραγωδία, την ευθύνη δε αυτής αναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και η ευθύνη αυτή καθορίζεται στο άρθρο 85 του Συντάγματος, δηλαδή υπάρχει ρητή διάταξη. Στο τυπικό σύνταγμα, δηλαδή στις διατάξεις, το κόρπους, το στενό κόρπους του συντάγματος που καθορίζει. Πώς είπατε? Του κορυφαίου συνταγματολόγου, του αείμνηστου Δημήτρη Τσάτσος. Μεταξύ άλλων, όχι μόνο. Μεταξύ άλλων, όλοι οι συνταγματολόγοι. Ξεκαθαρίζει σαφώς ότι η ευθύνη των οργάνων της κυβέρνησης προκύπτει από τη συγκεκριμένη διάταξη. Ναι, μεν δεν επιβάλλεται παρέτηση, διότι η κυβέρνηση απολαμβάνει τις εντολές που έχει λάβει ο ελληνικός λαός, που είναι η υπέρτατη αρχή, αν θέλετε, η δημοκρατική αρχή. Πλην όμως, η συστηματική ερμηνεία όλων αυτών των διατάξεων σε σχέση με το μέγεθος μιας καταστροφής και η ανάληψη της ευθύνης από τον ανώτατο έχοντα την ευθύνη που είναι ο Πρωθυπουργός, όχι κάποιον υπουργό, δεν οδηγεί παρά μάλλον στο συμπέρασμα ότι πρέπει να έχουμε ή συνολική ανακατανομή, αναδιάρθρωση της κυβέρνησης, δηλαδή συνολική αλλαγή των πολιτικών προσώπων και των υπηρεσιών κάτω από αυτά, ή ακόμα και στην ίδια την παρέτηση. Άρα, και κλείνω με αυτό, γιατί έχουμε και άλλες ευθύνες που πρέπει καλά, να συζητήσουμε. Καλά, θα τις πούμε τις άλλες ευθύνες. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στις πολιτικές ευθύνες. Θεωρώ ότι άστοχα ο Πρωθυπουργός ανέλαβε, έκανε αυτή τη διατύπωση χωρίς κάποια εν συνεχεία έμπρακτη ενέργεια προς κάποια κατεύθυνση. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Και τώρα οι συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με το ότι δεν αντικαθιστάς τους στρατηγούς σου την ώρα της μάχης και ούτω καθεξής, για μένα είναι επικοινωνιακό περισσότερο παρά ουσίες, παρά νομικό. Θα επιμείνω στη διατύπωσή μου πολιτικός ανήλικη. Μάλιστα. Και άρα πολιτικός επικίνδυνο. Κοιτάξτε, έχουμε αυτή την ανηλικότητα έχουμε και από άλλες κυβερνήσεις στη χώρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως ανώτατο πολιτικό παράγοντα, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος ταυτόχρονα όμως είναι και κορυφαίος νομικός, καθηγητής νομικής σχολής του Δημοσίου Δικαίου επί πολλά χρόνια. Να αυτά που λέτε. Ή παρετώντας ή προκηρύσσοντας εκλογές. Δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές από μόνος του. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να προκηρύξει. Η ευθύνη της κυβέρνησης της χώρας είναι της κυβέρνησης. Ξεκάθαρα. Άρα δεν μπορεί να ζητήσει την παρέτηση της κυβέρνησης, ούτε μπορεί να ζητήσει την προσφυγή στις κάλπες. Εκτός αν παρετηθεί ο ίδιος και γίνει εκλογή νέου Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ βέβαια μέχρι τώρα, έτσι. Και θεωρείται και μια μορφής
ακραία συνταγματικά, ναι, το είναι, να υποβάλει, ναι, την παρέτησή του πρόεδρου. Αυτό που θέλει ο νομοθέτης είναι να αποκαταστήσει την αντικατάσταση του ανώτατου άρχοντα όταν προκύψει λόγος παρέτησης, ο οποίος όμως πρέπει να αφορά τον ίδιο. Δεν πρέπει να γίνεται με αφορμή την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Θέλει να εμπλέξει μέσω των διαδικασίων. Να σας ρωτήσω όμως, ως νομικός που είναι ο κύριος Παυλόπουλος, υποθέτω ότι θα τον είχατε και εσείς καθηγητή, δεν θα μπορούσε όμως να ενημερώσει πολιτικά, εξοδίκως, όχι επίσημα, τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνηση τι σημαίνει πολιτική ευθύνη και να τους πούνε ότι πρέπει να είναι, να σεβαστούν ορισμένα πράγματα, να είναι πιο προσεκτικοί. Αυτό δεν είναι συνταγματική υποχρέωσή του, η συνταγματική αρμοδιότητά του, αλλά μπορεί να το κάνει μέσα σε μια διασταλτική ερμηνεία της θέσης. Εγώ θεωρώ ότι το έχει κάνει. Θεωρώ ότι το έχει κάνει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Έχει προσπαθήσει να νουθετήσει και σε άλλες, αν θέλετε, δύσκολες στιγμές, για να μην πω κάτι άλλο, της παρούσας κυβέρνησης, και να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά πάντα, στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει γίνει και τώρα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή την εικόνα, εγώ τουλάχιστον εισέπραξα από τον Πρωθυπουργό, ότι βρίσκεται σε απόλυτη αμηχανία και ήταν μια προσπάθειά του να αποδράσει από τη μήνη του κόσμου και να αποζητήσει, αν θέλετε, από την κοινή γνώμη κάποιον εξευμενισμό, λέγοντας ότι αναλαμβάνω την ευθύνη. Τη στιγμή που έβλεπε ότι και τα στελέχη του, γιατί μάλλον έχει και μια τέτοια διάσταση αυτή η δήλωση, κανένα δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Μάλιστα. Την οποιαδήποτε ευθύνη. Να σας ρωτήσω κάτι. Να δεχτώ ότι ο Πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη κάπως αργά. Να δεχτώ ότι θα μπορούσε μετά να βγει το τρίμερο πένθος που κήρυξε. Ναι, λέει ότι δεν την ανέλαβε ουσιαστικά όμως. Την ανέλαβε στα λόγια. Καμία ευθύνη δεν έχει αναλυφθεί όμως. Δεν έχει αναλάβει ευθύνη. Πολιτική ευθύνη. Λόγια. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Ένα αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω ότι θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός να βγει πρώτος και να πει ή έστω ένα συγγνώμη ή ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Κατά τη γνώμη σας, ως νομικός, ποια θα διότι έπρεπε να... ή θα κάνει ριζικό ανασχηματισμό, θα αντικαταστήσει πρόσωπα, θα ζητήσει την αποπεμφθούν και υφιστάμενοι παράγοντες, ως πούμε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, τα πρόσωπα αυτά τα οποία είναι υποδεικνυόμενα από την κυβέρνηση, ή αν θεωρεί ότι το θέμα είναι μείζονος σημασίας και πλέον δεν μπορεί να το σηκώσει στην πλάτη του ως ευθύνη, να προκηρύξει εκλογές. Για μένα αυτό δεν είναι εθνικό ζήτημα. Η αρμοδιότητα προκήρυξης εκλογών είναι στον Πρωθυπουργό και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς. Δεν είναι ζήτημα, βέβαια, για να προκήρυξει εκλογές. Όσο και να μας πονάει σαν καταστροφή αυτή, δεν είναι ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει πολιτική ανομαλία στη χώρα. Αν θέλετε, να μην την πούμε ανομαλία, τέλος πάντων, πολιτική αλλαγή στη χώρα. Αλλά όταν βγαίνεις και κάνεις τέτοιες δηλώσεις, πρέπει να τις μετράς πριν τις κάνεις. Αλλιώς δεν τις κάνεις. Κάνεις ενέργειες. Πρέπει να πάω και στον κύριο Χαλικιώτη. Τώρα, να πούμε και δύο άλλες κουβέντες όμως. Έχουμε και άλλες ευθύνες που δεν σας έχω ρωτήσει ακόμα. Θα τις πούμε στο τελευταίο μέρος. Θέλω να πάω στον κύριο Χαλικιώτη. Γιατί υπάρχουν και αστικές και πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να τις αναζητήσουμε. Να έρθω στον κύριο Χαλικιώτη. Κύριε Χαλικιώτη. Σήμερα, κατά σύμπτωση δυσάρεστη, λίγο και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αύριο πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση από το φόρο εισοδήματος. Βέβαια, οι πληγέντες δεν θα πληρώσουν αύριο. Θα πληρώσουν το Σεπτέμβριο. Παρόλα αυτά όμως, μην ξεχνάμε ότι η καταστροφή αυτή δεν ήταν μόνο νεκρή. Είναι μεγάλη οικονομική καταστροφή και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτή την περιοχή και ενδεχόμενα και για την εθνική οικονομία. Κύριε Λεβέρδο, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι ζω σε ένα όνειρο και ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσω. Εφιάλτη μάλλον, όχι όνειρο. Ναι, ένα εφιάλτη, συγγνώμη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 2018, εν καιρό ειρήνης, έχουμε 92 νεκρούς και είχα σήμερα το μεσημέρι μια συνομιλία με έναν εκ των επικεφαλής των εθελοντών, που θα πω έτσι πολύ ευγενικά ότι αυτό που μετέφερε έχει βγει και στη τηλεόραση και έχει μιλήσει τον κύριο Διαμαντόπουλο, ότι θα το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά ότι τελικά τίποτα δεν πήγε καλά. Επειδή δεν είμαι και αρμόδιος να σχολιάσω, να το αφήσω μέχρι εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα μετράει πιο πολύ η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όμως εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα οικονομικά. Οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να έχουν κάποια δάνεια,
Κάποια από αυτά τα ακίνητα μπορεί να είναι ασφαλισμένα. Είχαμε πει εδώ πέρα και την περασμένη εβδομάδα ότι κάποιος πήγε με το αυτοκίνητο, το έκανε μία βόλτα. Η κάλυψη πυρός δεν είναι υποχρεωτική στα αυτοκίνητα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή το αυτοκίνητο έχει χαθεί αυτόν τώρα, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχει πάρει ένα σπίτι, έχει φτιάξει ένα σπίτι στο Μάτι, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός, ναι, με δάνειο από μια τράπεζα. Μάλιστα. Αυτό το δάνειο θα το πληρώσει. Η ασφαλιστική εταιρεία έρχεται και καλύπτει υλικές ζημιές. Εμείς για αυτό το λόγο. Εγώ δεν μιλάω για υλικές ζημιές. Λέω ότι έφτιαξε ένα σπίτι το οποίο δεν ήταν ασφαλισμένο. Τα περισσότερα αφιβάλλον ήταν. Δεν ήταν ασφαλισμένο. Ναι, ναι, και τώρα οι τράπεζες πλέον τις περισσότερες φορές σου ζητά να κάνεις ασφάλεια και για ασφάλεια. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ βασικό πάνω στο θέμα των αυτοκινήτων. Πάνω στο θέμα των αυτοκινήτων. Αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, πάνω στα αυτοκίνητα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καμένων αυτοκινήτων. Δεν θυμάμαι πάρα πολύ ακριβώς. Πάνω από 1000 αυτοκίνητα. Τα οποία απομακρύνονται. Ναι. Λοιπόν, έχουν ταυτοποιηθεί αυτά τα αυτοκίνητα, μπορούν να ταυτοποιηθούν, υπάρχει τρόπος, πήγαν αυτά τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, υπάρχει το αριθμός πλαισίου, μπορούμε να βρούμε μια άκρη από εκεί. Όταν πήγανε στη Χωματερή, πού πήγαν αυτά τα αυτοκίνητα, πού πάνε, ξέρει κάποιος. Ακούστε λίγο, επειδή αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά που με ρωτάτε. Φυσικά, εγώ προσωπικά και η εκπομπή που έχω τον Μπορείς να το σώσεις, σε συνεργασία με δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία, προσφέρουμε δωρεάν οικονομικές και νομικές συμβουλές σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε τώρα. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο καθένας είναι ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα νομικά που εγώ δεν είμαι αρμόδιος να τα λύσω. Στα οικονομικά μπορώ να σας απαντήσω ότι οι τράπεζες έχουν βγει και έχουν πει ένας ελληνικών τραπεζών ότι αν και εφόσον κάτω από προθέσεις αυτοί που κληρονομούν δάνεια ενδεχομένως να υπάρχει και ολική διαγραφή. Μιλάνε για δάνεια τα οποία αυτά θα παγώσουν για κάποιο διάστημα. Ενδεχομένως να γίνει μια ευνοϊκή ρύθμιση. Όμως υπάρχουν θέματα όπως αυτό που σας είπα, ότι κάποιος πήγε, δεν είναι μόνιμος κάτοικος εκεί, και πήγε με το αυτοκίνητο εκεί. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έχουν πάρει κάποια δάνεια. Πώς μπορούν να σας προσεγγίσουν, κύριε Χαλκιώτη? Να πάρουν μετά από εσάς ακολουθεί η εκπομπή που έχουμε. Εκεί έχουμε συνεργασία με δικηγόρους. Μετά στις 11.30 θα βγει η εκπομπή. Υπάρχουν δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία που έχουν συνοηθεί να μην χρεώσουν οι άνθρωποι τίποτα. Εγώ οικονομικά και οι δικηγόροι έτσι. Νομικά, τις νομικές συμβουλές ώστε να πάρουν μια ιδέα οι άνθρωποι. Ειδικά να πάρουν για τους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημία. Από εκεί και μετά θα ήθελα να πω ότι επειδή δεν υπάρχει. Είναι τώρα λίγο σκληρό αυτό που θα πω, αλλά περνάνε οι μέρες και ο κόσμος καλό θα είναι να προσέχει. Επειδή δεν υπάρχει καμία αυτόματη προστασία της πρώτης κατοικίας. Και επειδή ο Αύγουστος είναι ένας παγωμένος μήνας, στο γραφείο μου υπάρχουν προγράμματα πληστηριασμού. Άρα. Έχουμε πληστηριασμοί μέσα τον Αύγουστο? Όχι. Δεν γίνονται τον Αύγουστο και δει κάποιο που είναι να νομίζει ότι δεν προχωράνε αυτά. Να πάει κάποιο και να προστατευτεί μέσα από τον νόμο, να πάει σε δικηγόρους και από εκεί και μετά, αν και εφόσον πάρει αυτή την προστασία, σε συνδυασμό με ένα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση να βρεθούν τα θεμητά αποτελέσματα. Διότι από το Σεπτέμβριο έρχονται επίτροποι στις τράπεζες και η εντολή που έχουμε είναι συγκεκριμένη. Κουρέματα μεγάλα που τα έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια, πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς, οι εταιρείες να αλλάξουν χέρια και τελειώσαμε, κύριε Λοβέρδο. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Τι πράγμα? Να μπορούμε να πάμε κανονικά στις γραμμές, τον κύριο Μιχαλόπουλο. Κύριε Μιχαλόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, σας χαιρετώ όλους εκεί και τους καλεσμένους σας. Θέλω να πω ότι μία εβδομάδα τώρα παρακολουθούμε μία κατάσταση απίστευτη, η οποία θυμίζει το λιγότερο παιδική χαρά. Βλέπουμε συνεντεύξεις. Η καταστροφή είναι τεράστια, εννοείται. Βεβαίως. Από τη διαχείριση της τραγωδίας αυτής, γιατί άλλη δεν είναι παιδική χαρά. Βλέπουμε για τη διαχείριση, αναφέρομαι, για τη διαχείριση, ότι τουλάχιστον μοιάζει με παιδική χαρά. Υπάρχει μία προσπάθεια από την κυβέρνηση να προσπαθεί να πείσει πως οι λιμενικοί, οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι εθελοντές δεν θα πρέπει να απαξιώνονται από τον ελληνικό λαό, την κοινωνία, τους θεσμούς όλους. Και φυσικά και δεν απαξιώνονται. Το ερώτημα είναι ποιος τους είπε ότι τους απαξιώνει όλους αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός απαξιώνει αυτούς οι οποίοι είναι άχρηστοι και ανίκανοι για να διαχειριστούν αυτή την τραγική κατάσταση στην οποία έχουμε εισέλθει εδώ και μια εβδομάδα. Αντί λοιπόν οι δικαστικές αρχές και οι εισαγγελείς
να απασχολούνται από ρουφιάνους και χαφιέδες ξένων κέντρων εξουσίας που καταγγέλνουν Έλληνες, επειδή στο Facebook ή δεν ξέρω σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα βάζουν κάποιες φωτογραφίες, δεν μιλάω για τώρα, μιλάω γενικότερα για το παρελθόν, θα πρέπει να κάτσουν όλοι με μεγάλη σοβαρότητα να δουν πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη λέλαπα, από αυτό το στροβιλισμό, από αυτό το σπιράλ τρόμου, διότι ο τρόμος δεν είναι εδώ και μια εβδομάδα. Ο τρόμος είναι 8 χρόνια, κύριε Λοβέρδο. Αυτό βέβαια είναι εγώ κάτι... ήθελα να πω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Καθόλου. Ήθελα να πω κάποια πράγματα για το άρθρο 85 του Δημήτρη Τσάτσου του Συνταγματικό Δίκαιο, το οποίο το έχω διαβάσει. Εγώ είμαι οικονομολόγος, αλλά έχω διαβάσει, έχω κάνει και αρχές νομικής, τέλος πάντων, στα μαθήματα και όλα τα σχετικά. Επίσης, θα πρέπει οι αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας να μάθουν να άρχουν και να άρχονται. Πού ακούστηκε να μην υπάρχει συντονισμός? Ένας άνθρωπος χρειάζεται, κύριε Λοβέρδο. Ένας άνθρωπος, είτε έχει πτυχία είτε δεν έχει πτυχία, μυαλό να έχει. Και θα πρέπει σε αυτόν τον άνθρωπο να υπακούν όλοι. Και ο αρχηγός της αστυνομίας, και ο αρχηγός πυροσβεστικής, και ο ΑΓΕΣ, και ο ΑΓΕΑ, και όλοι τους. Να υπάρχει ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο. Άνθρωπο. Υπάρχει έλλειμμα συντονισμού και φοβάμαι πάρα πολύ για το μέλλον, γιατί και εγώ είμαι οικογενειάρχης με 3 παιδιά. Πηγαίνουμε στο Μάτι, πηγαίνουμε στο Ζούμπερι. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές, έχουμε φίλους, έτσι. Θα μπορούσε ο νεκρός, ο αγκαλιασμένος να είμαι εγώ, να είναι η γυναίκα μου, να είναι τα παιδιά μου. Οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε από εμάς. Έχετε δίκιο, κύριε Μιχαλόπουλε. Η χώρα μας είναι σεισμογενής, η χώρα μας έχει προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα πορευόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κύριε Καλύβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο, τι κάνετε? Εγώ θα ήθελα να θίξω ένα άλλο θέμα, παρακαλώ. Είμαι εθελοντής εδώ και σε τα τελευταία 40 χρόνια στη ζωή μου. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις φωτιές και έχω δουλέψει πάρα πολύ με όλα τα παιδιά τους πυροσβέστες σε όλες τις περιοχές. Το παιχνίδι, νομίζω, πιστεύω, χάθηκε από τον καιρό που κόψανε η ερώτησή μου είναι άλλη. Πάντα έχουμε πρόβλημα με τα μέσα τα πτυτικά. Όλο δεν έχουμε, όλο δεν έχουμε. Το ξέρετε ότι όλα τα ελικόπτερα του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού μπορούν να γίνουν πυροσβεστικά με έναν απλό κάδο? Γιατί κανείς ποτέ δεν ασχολείται με αυτό, αλλά να πληρώνουμε πάντα τα Σικόρσκι και τα όλα τα ξένα μέσα να τα νοικιάζουμε, ενώ έχουμε τόσα ελικόπτερα δικά μας? Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Ήταν πάντα η απορία μου εδώ και χρόνια. Γιατί θέλω να σας πω ότι για πρώτη φορά φέτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Για πρώτη φορά φέτος πήραν κάδους για ελικόπτερα. Για ελικόπτερα. Ναι. Τουλάχιστον για τα πήραν μόνο για τα Σινούκ. Από ό,τι μας. Όχι για τα Σινούκ, για κάποια άλλα ελικόπτερα δεν θυμάμαι τον τύπο, γιατί δεν είμαι ειδικό. Ναι, μπορούν όλα τα ελικόπτερα. Ακόμα και τα Χιούι να πετάξουν. Τα Χιούι, τα θυμάστε τα Χιούι του Βιετνάμ? Αυτά μας είχε στείλει βοήθεια η Ελβετία στις μεγάλες φωτιές της Πελοποννήσου. Μας είχε στείλει βοήθεια η Ελβετία δύο τέτοια με κάδο. Χιούι, μάλιστα, Χιούι. Μέχρι και αυτά μπορούν να σηκώσουν κάδο. Πιο μικρό σε όχο βέβαια, αλλά μέχρι και αυτά μπορούν να κάνουν δουλειά. Ναι, πάντως γενικότερα υπήρχαν... Γιατί να παιδευόμαστε με 3-4 και να λέμε δεν φτάνουν, δεν μπορούν, που αυτά είναι παντός καιρού και σηκώνονται πάντα. Τα πολεμικά ελικόπτερα σηκώνονται με όλους τους καιρούς. Και της αστυνομίας μπορούν και τα σούπερ μόμα μπορούν με καλά άλλη ιστορία, αυτά που τα έχουμε για βόλτα. Όλα αυτά μπορούν να σηκώσουν. Γιατί δεν το κάνουν τόσα χρόνια? Ένα ενδιαφέρον ερώτημα, κύριε Μπερκαλή. Και χρόνια ψάχνα την ευκαιρία να το πω σε κάποιον άνθρωπο και βρήκα τώρα την ευκαιρία. Καλά κάνατε. Γιατί? Ένα γιατί, αυτό μετρώει χρόνια. 40 χρόνια αναρωτιέμαι. Και ακούστηκε η πρότασή σας. Να είστε καλά. Κύριε Μπογόρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννη Λοβέρδε. Λέγομαι το Βόρης Αριστοτέλης. Παρακαλώ πολύ, ακούσατε τι έχω να προτείνω. Πρώτον, σε όλες τις περιοχές που είναι όπως το Μάτι, που είναι δομημένες άναρχα, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν καταφύγια ορίγματα, που τα οποία να έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν τους λουωμένους και τους ντόπιους κατοίκους και να έχουν πρόσβαση θάλασσα. Έχουμε κατασκάψει όλο το λεκαλοπέδιο της Αττικής με το Μετροπόντικα, λοιπόν, και εκεί, επειδή έχουμε και τεχνογνωσία, μπορούμε να κάνουμε καταφύγια. Δεύτερον, σε βάθος, σε πλάτος, π.χ. στον όρμο του Σκοινιά και της Ραφίνας, λοιπόν, στον όρμο του Μαραθώνα δηλαδή, σε βάθος 3 χιλιόμετρων, να πάνε να γυροβολήσουν παροπλισμένα πορθμιακά πλοία. Αυτά τα οποία είναι σαν νεκροταφεία.
να αγκυροβολήσουν εκεί, να συντηρηθούν και από εκεί να γίνεται η διάσωση. Έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς, γιατί η άναρχη δόμηση δεν πρόκειται ούτε να αλλάξει, αλλά ούτε κανείς θα έχει την, πες το, την υποχρέωση ή την, να είναι υπεύθυνος να το κάνει. Ο φρικτός όλεθρος των συνανθρώπων μας, λόγω της πυρκαγιάς λοιπόν αυτής, προκαλεί τον γόων και των σπαραγμών ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Σαφέστε κύριε Ντοβόρη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Ανδριανόπουλο, καλησπέρα σας. Εσείς είσαστε στον χώρο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να χαμηλώσω την τηλεόρασή μου. Κύριε Λοβέρδο, μιλήσαμε πάλι προχθές. Εγώ απέχω από τη φωτιά, από το μέρος που έγινε η σπίθα, περίπου 500 μέτρα. Είμαι Δήμος Πικερμίου, αλλά είναι το σύνορο το χωριό Νταού. Έχω φρίξει αυτές τις μέρες. Γιατί λέτε? Όλοι λένε η φωτιά πήγε στην Καλλιτεχνούπολη, πήγε στο Βουτζά, πήρε από το Βουτζά, έκανε από το Βουτζά. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια. Έχει συλληφθεί άνθρωπος, ναι, και ας με διαψεύσει κάποιος, γιατί υπάρχουν 9 μάρτυρες από το χωριό και το χωριό είναι 15 σπίτια αυτό, τον Ταού. Αν έχετε φάει κάποιος από εσάς στην ταβέρνα του Ντόρβα, ξέρετε γιατί μιλάω. Έχουν 9 άτομα καταθέσει εναντίον ενός που έχει μια βίλα μέσα στο αυτό και έφυγε τα ξερά κλαδιά μπροστά στην πόρτα του. Και πήρε φωτιά το μεγάλο οικόπεδο. Η φωτιά έκανε λάμδα. Το έχει γράψει, το έχει γράψει, το λένε όλοι τώρα πια. Και το επιβεβαίωσε και ο κύριος Κόσκας από ό,τι έλεγε ο κύριος. Πήγε στο μοναστήρι Παντοκράτορ που έκαψε πλατάνια 1500 ετών, 25 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Δεύτερον, το άλλο λάμδα πήγε αριστερά και πέρασε από το νεκροταφιάκι του μοναστηριού στην κορυφή και πέρασε στο Λύριο. Μέχρι που να πάει στη Μαραθώνος είχαν περάσει 2 ώρες. Γι' αυτό δεν τους συμφέρει να πούνε ότι η φωτιά έγινε στον Ταού. Λοιπόν, δεν υπήρχε συντονισμός, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο γαμώτο, συγγνώμη κυρία μου, είναι γιατί δεν μας λένε ποιον έχουν συλλάβει. Εγώ τον ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν τον έχουν συλλάβει. Πάντως... 9 άτομα στο χωριό, γιατί λέμε καλημέρα κάθε μέρα, έχουν καταθέσει εναντίον του. Μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, να τον βγάλετε στον αέρα αυτό, και εύχομαι όλοι απόψε να διαβάσετε το γράμμα της Εβίτα Π. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Μαντογιάννη, καλησπέρα σας. Κύριε Μαντογιάννη, με ακούτε? Καλησπέρα σας. Για ό,τι βιώνουμε στη χώρα μας, γεννησιουργός αιτία είναι ότι δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τη βάση της δημοκρατίας. Δεν ισχύουν κανόνες διαφάνειας, όπως διαχειριστικός έλεγχος, λογοδοσία στο τέλος κάθε κυβερνητικής αιτίας, αν υπηρετήθηκε το γενικό συμφέρον. Οι πράκτορες στα δημόσια έχουν ευθύνη για τις επιλογές τους. Είναι υπόλογοι. Μάλιστα. Οι πολιτικοί μας αξιωματούχοι υπερδανίστηκαν μέχρι χρεοκοπίας και μια κυβέρνηση συγκάλυψε την άλλη. Για να μην γνωρίζουν οι πολίτες. Ποια συμφέροντα είχαν όφελος, όχι οι πολίτες. Γιατί κάθε χρόνο πληρώνουμε πάνω από 12,5 δισεκατομμύρια τόκο. Με τη μείωση που έγινε στο μισθό μας, τη σύνταξη, την υπερφορολόγηση, την αύξηση ορίων... Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαντογιάννη, να είστε καλά. Κύριε Παπαδόπουλε, τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία. Γεια σας. Πρώτο, έχετε συμπήξει ένα, μάλλον για εσάς, κύριε Λεβερδό. Θέλετε να κρυφτείτε, αλλά η χαρά δεν σας αφήνει. Είστε ενοχλωστές στη θέση σας και από τις πρωινές εκπομπές που κάνετε. Δεύτερον, έχετε συμπήξει ένα πάνελ με νεοδημοκράτες αμυγός. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε? Καλέσαμε, αλλά δεν ήρθε. Το είπα. Εντάξει. Θέλουμε, το πιστεύουμε, δεν θέλουμε. Θέλετε, το πιστεύετε, δεν θέλετε. Εμείς ρωτήστε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κρύβονται, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είμαστε σε παράταξη, Ροβέρδο. Δεν είμαστε νεοδημοκράτες. Και δεν βλέπω κανένα που να είναι δημοκράτη. Εδώ από την κυρία Αγγελεστάδη δεν ξέρω κανέναν νεοδημοκράτη. Η κυρία Αγγελεστάδη μια χαρά και ο Αμπάς βουλευτής και μια χαρά. Βρήκε την ευκαιρία στην Κλαπαταγή να επιτεθείτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λε και ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε τις αμαρτίες του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, η πυροσβεστική φέρνει την ευθύνη. Όχι τις αμαρτίες του κόσμου, τις αμαρτίες συγκεκριμένες. Εμείς δεν μιλάμε για τις αμαρτίες του κόσμου. Για τις συγκεκριμένες αμαρτίες. Δεν είναι ο Ιησούς Χριστός ο Τσίπρας να έρει τις αμαρτίες του κόσμου. Κύριε Λοβέρδο, δεν θα μου κάνετε μπάρκο. Όχι. Ωραία, αφήστε με λίγο. Σας παρακαλώ, εάν είσαστε προσβλητικός, εγώ δεν σας προσβάλλω. Εάν αυτό είναι το ήθος σας, εσείς κρίνεστε αναλόγως. Εγώ δεν σας προσέβαλα και ούτε χαρακτηρισμούς σας έκανα. Μπορώ να μιλήσω.
Παρακαλώ, λοιπόν, μιλήστε. Η πυροσβεστική φέρνει την ευθύνη, η φωτιά φαινόταν και έδωσε αρκετό χρόνο. Ακούτε? Βεβαίως. Από τις 5.30 από την παραλία του Μαραθώνα φαινόταν ο καμνός. Mm-hmm. Και διαδοχικά η φωτιά κινήθηκε κυκλωτικά από το Βουτζά. Mm-hmm. Και έδωσε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν όλοι οι κάτοικοι. Εσείς με ποια ιδιότητα τα λέτε αυτά, κύριε? Είμαι κάτοικος της περιοχής. Είστε κάτοικος της περιοχής? Ναι, 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 είμαι κάτοικος της περιοχής, κύριε, και παρακολούθησα με τα κάλια τη φωτιά. Και υπήρχε αρκετό χρόνο να ειδοποιηθεί και ο κόσμος. Έστω στα τραπάτα και η πυροσβεστική είναι ο κύριος υπεύθυνος σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό λέμε και εμείς. Αυτό λέμε όλοι. Δεν είναι ούτε η αστυνομία ούτε ο στρατός. Λοιπόν, να είστε καλά. Έχουν απομείνει 20 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους τους καλεσμένους εδώ. Να ξεκινήσω από τον κύριο Παπαστεριόπουλο, γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις άλλες ευθύνες που μπορεί να προκύψουν από τη διαχείριση αυτής της τραγωδίας και που είναι πειθαρχικές για πυροσβέστες, για την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας ή για άλλους δημόσιους λειτουργούς. Και ποινικές ενδεχομένως και αστικές φυσικά εναντίον του ελληνικού κράτους. Να προσθέσω κάτι μικρό. Ήδη έχουν κατατεθεί οι πρώτες μηνύσεις. Έτσι. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι μπορεί να σημαίνει? Η πρώτη από ό,τι διάβασα κατατέθηκε σήμερα και θεωρώ ότι είναι και από αυτά που διάβασα και αρκετά τεκμηριωμένη. Λοιπόν, καταρχήν, όταν έχουμε 92, είπατε κύριε Λοβέρδο, έχουμε φτάσει 92 μέχρι 92 νεκρούς. Θα ξεκινήσω τουλάχιστον, δεν μπορώ να το σκεφτώ και αλλιώς, από τις ποινικές ευθύνες. Έχουμε ανθρωποκτονίες. Έχουμε 92 ανθρωποκτονίες. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο ή πυρκαγιά? Πώς μπορεί να στοιχειοθετηθεί προσωποπαγής? Γιατί η ποινική ευθύνη είναι προσωποπαγής, έτσι. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο άνθρωπο, δεν γενικότερα εναντίον του δημοσίου. Κοιτάξτε, το αδίκημα είναι in rem. Δηλαδή είναι η διαπίστωση μιας άδικης πράξης. Ναι. Αναζητούμε να δούμε τώρα ποιος έχει την ευθύνη. Ποιος. Σε ποιον καταλογίζεται αυτή. Μάλιστα. Ή σε ποιους. Λοιπόν, υπάρχουν διατάξεις στον ποινικό κώδικα, το άρθρο 264, το οποίο ξεκάθαρα ομιλεί και λέει ότι αν υπάρξει με πρόθεση βέβαια εμπρισμός, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο, υπάρχει ποινική ευθύνη μέχρι ισόβια κάθεξη και τουλάχιστον 10 χρόνια. Από 10 χρόνια δηλαδή ως ισόβια κάθεξη. Για τους εμπριστές αυτό. Για τους εμπριστές. Μάλιστα. Υπάρχει το αδίκημα της έκθεσης, το οποίο είναι, αν θέλετε, το οποίο μπορεί να έχει και αυτό ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου, το οποίο καταλαμβάνει πολύ περισσότερο κόσμο, όλους εκείνους οι οποίοι παραλαμβάνουν έναν άνθρωπο ή μια ομάδα ανθρώπων από μια θέση ασφαλή και τους καθιστούν, τους περιαγάγουν μάλλον σε μια θέση επισφαλή. Ναι. Που μάλιστα ο κίνδυνος αυτός, αν οδηγήσει και στο θάνατό τους, έχουμε και εκεί υψηλές ποινές καθήξεως. Θα θυμίσω, και με αυτό θα ήθελα να κλείσω στο ποινικό κομμάτι για να σεβαστώ το χρόνο σας, ότι σε ένα αντίστοιχο, αν θέλετε, από άποψη αποτελέσματος συμβάν που είχε συνταράξει το Πανελλήνιο, το λέγαμε και στο διάλειμμα πριν, το ναυάγιο του Εξπρέσα Μίνα, είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις στη βάση του αδικήματος της έκθεσης. Κάλυπτε καταρχήν τα άτομα που είχαν να κάνουν με τη διακυβέρνηση του σκάφους, καπετάνιο, υποπλοίαρχο. Αλλά και κατά του πλειοκτήτη. Αλλά είχαν αναζητηθεί ευθύνες και κατά του πλειοκτήτη, είχε δηλαδή ανοίξει η έρευνα και τότε μάλιστα τους είχε αποδοθεί και ευθύνη με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή τους είχαν αποδοθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και μάλιστα η υπόθεση είχε φτάσει σε ειδικό εφετή ανακριτή. Μάλιστα. Λόγω σπουδαιότητας είχε ανατεθεί η ανάκριση τότε στον ειδικό εφετή ανακριτή του εφετείου Σύρου. Αναμένω για αυτό το αδίκημα, η διερεύνηση του οποίου είναι πολυεπίπεδη, πολυσχηδής, αναμένεται να εμπλακούν πάρα πολλές υπηρεσίες ως ελεγχόμενες, διάφορα υπουργεία και πιθανότατα, μιας και μιλάμε και για πολιτική ευθύνη που έσπευσε και ανέλαβε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να δούμε και ευθύνες πολιτικών προσώπων, να αναλάβει πάλι ειδικός εφέτης ανακριτής. Η ποινική ευθύνη λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρή. Τώρα, υπάρχει και αν αποδειχθεί ότι, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία να καταλήξουμε σε μια θετική, αν θέλετε, απόφανση, ότι η ευθύνη οφείλεται για το αποτέλεσμα, δηλαδή τις υλικές ζημιές, τις ανθρωποκτονίες και την καταστροφή του περιβάλλοντος, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε πράξη παραλήψης οργάνων της διοίκησης, έχουμε και την ενεργοποίηση των διατάξεων για την αστική ευθύνη του δημοσίου. Άρα θεμελιώνεται αγωγική αξίωση εκάστου πολίτη, ο οποίος έχει υποστεί την οδήποτε υλική ζημιά ή αν έχει χάσει τους δικούς του ανθρώπους για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που έχει υποστεί ο κύκλος των συγγενών
εξαιτίας του βίαιου θανάτου που προεκλήθη από τον εμπρησμό. Θεμελιώνεται λοιπόν η αστική ευθύνη του δημοσίου και υπάρχει δυνατότητα να κατατεθούν αγωγές ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων για αποζημίωση από το ίδιο στον κράτος. Άρα λοιπόν και σε αστικό επίπεδο και σε ποινικό επίπεδο, που για μένα το ποινικό, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ, μια πάρα πολύ επίπονη και σύνθετη διαδικασία, οι ευθύνες είναι δεδομένες και, εν πάση περιπτώσει, να μην πω δεδομένες για να μην προτρέξω, δεν θα ήθελα να είμαι να προτρέξω τόσο πολύ, είναι αναζητήσιμες και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η έρευνα τουλάχιστον από έμπειρους δικαστές. Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Καρανικόλας και υπόθηκε και από άλλους στο πάνελ και από κάποιους ακροατές μας, τηλεθεατές μας εδώ, ότι η δικαιοσύνη εδώ πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα, αλλά θα είναι και αναποφιστικό για όλους όσοι έχουν υποστεί αυτή την οδυνηρή εμπειρία του να χάσουν τους ανθρώπους τους και για τους άλλους βέβαια που έχουν τις... σήμερα το βράδυ. Τέλος, υπάρχουν και πειθαρχικές ευθύνες για τα όργανα. Αυτές σας για τα όργανα. Τα επιχειρησιακά όργανα της διοίκησης στο μέτρο που μπορεί να αναζητηθούν. Αλλά είναι σε δεύτερο βαθμό, νομίζω. Σήμερα το βράδυ έγινε στο Σύνταγμα. Λυπάμαι που δεν ήμουν εκεί για τον λόγο της εκπομπής. Μια σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους νεκρούς στο Μάτι και τη Ραφίνα. Ψάλλει το Πάτερ Ημών και τίποτα παραπάνω. Απλώς ανάψαν τα κεριά και για τους νεκρούς. Είναι καλές αυτές οι πρωτοβουλίες. Δείχνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας. Πάμε στους πολιτικούς, στην κυρία Αγγελεστάθη και στον κύριο Καρανικόλα. Κυρία Αγγελεστάθη. Λοιπόν, αφού αντιπαρέλθε το σούπερ αντιπιχείρημα στα όσα είπα του φίλου Σιριζέου, τηλεθεατή, και ο μπαμπάς της κυρίας Γκελεστάθη ήταν βουλευτής. Και αφού τον ευχαριστήσω βεβαίως που τουλάχιστον είχε την καλοσύνη να μην καταλογήσει τις ευθύνες για τα όσα ζήσαμε στον μπαμπά μου, να του πω ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς που οι Σιριζέοι έχουν κρυφτεί στο λαγούμι τους και δεν νιώθουν την ανάγκη να βγουν να πούνε 5 κουβέντες παρηγοριάς, μία συγγνώμη και να εξηγήσουν τι περίπου έχει συμβεί στον κόσμο. Υπάρχει όμως μια απαξίωση, η φράση αυτή που είπε και ο πατέρας που ήταν προ 20 ετών βουλευτής, υπάρχει μια απαξίωση γενικότερα στο πολιτικό σύστημα, γι' αυτό το είπε. Όσοι ασχολούνται με την πολιτική, για κάποιους ανθρώπους είναι εντελώς απαξιωμένοι. Όποιος και να είναι αυτός, ό,τι και να λοιπόν, έχει κάνει. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ο μεγάλος για το πολιτευμά μας. Να καταλάβουμε όμως όλοι μας ότι η πολιτική αλλάζει τις ζωές μας, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Να καταλάβουμε όλοι μας ότι οι επιλογές μας τις βρίσκουμε μπροστά μας όταν ψηφίζουμε τον κύριο Ψινάκη επειδή τον είδαμε σε ένα τηλεοπτικό σόου και διασκεδάσαμε ένα βράδυ για δήμαρχο και τον λουζόμαστε σήμερα. Λοιπόν, και να αναλάβουμε και όλες τις ευθύνες μας και σαν πολίτες. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, στα όσα υπόθηκαν προηγουμένως, άκουσα που αναφερθήκατε στην αυθαίρετη δόμηση. Η αυθαίρετη δόμηση ασφαλώς υπάρχει, ευθύνες έχουμε όλοι διαχρονικά. Ευθύνες έχει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που την επικαλείται. Έχει ψηφίσει νόμο για νομιμοποίηση αυθαιρέτων και δεν δικαιούται να ασκεί κριτική στην αυθαίρετη δόμηση, ούτε να την επικαλείται. Όπως και να έχει πάντως, δεν γίνεται όπου υπάρχει αυθαίρετη δόμηση το κράτος να μας λέει ότι δεν μπορεί να μας προστατεύσει από μία πυρκαγιά. Είναι έτερον εκάτερον. Δεν μπορείς να λες ως οργανωμένη πολιτεία, ως συγκροτημένο κράτος ότι επειδή έχτισες αυθαίρετα δεν θα σε σώσω από την πυρκαγιά. Είναι δύο άσχετα πράγματα. Γιατί αν το δεχτούμε αυτό, πρέπει να δεχτούμε ότι και πάρα πολλές άλλες περιοχές και πολύ κοντά στις πληγήσεις περιοχές, αν ομιγέννητο κάτι συμβεί αύριο, είναι καταδικασμένοι οι άνθρωποι στη μοίρα τους. Δεν είναι έτσι. Επίσης, να πω ότι είπατε επίσης προηγουμένως ότι είμαστε αυστηροί με τον Πρωθυπουργό και ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να κρατάμε χαμηλότερους τόνους γιατί οι μέρες είναι δύσκολες κτλ. Είμαστε αυστηροί με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος μεσούσης αυτής της κατάστασης προείσταται μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας η οποία έφερε τροπολογία στη Βουλή για να αυξήσει τους μισθούς των διορισμένων διοικήσεων των ΔΕΚΟ έως και 2.850 ευρώ. Με αυτόν τον Πρωθυπουργό είμαστε αυστηροί.
Νομίζω ότι είμαστε πολύ επιεικείς με αυτόν τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου να θέσω επιγραμματικά, τηλεγραφικά, ορισμένα ερωτήματα πολύ ψύχρεμα και πολύ καλοπροαίρετα, για να καταλάβουμε λίγο τι έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες. Πρώτον, θα ήθελα να πάρω μία απάντηση στο εξής ερώτημα. Έχεις ειδοποίηση ότι από την προηγούμενη μέρα, ότι την επόμενη μέρα σε μία συγκεκριμένη περιοχή που είναι περνάει η Ανατολική χρόνος, Αττική, θα έχεις... Μετά θα μου πει ο κύριος Καρανικόλος ότι θέλει μισό λεπτό ακόμα να τελειώσει. Εντάξει, δεν τον έχουμε αδικήσει. Και θα αρχίσει η εκπομπή του κύριου Καρανικόλου. Δεν μπορούμε τον κύριο Καρανικόλα. Λοιπόν, έχεις ειδοποίηση από την προηγούμενη για την επόμενη μέρα ότι στην Ανατολική Αττική θα έχεις συνθήκες οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνο να ξεσπάσει πυρκαγιά. Τι κάνεις προληπτικά γι' αυτό? Δεν κάνεις τίποτα. Αντιθέτως, αυτό που κάνεις είναι παίρνεις τις δυνάμεις από εκεί, τις πας στην Κινέτα, ενώ θα μπορούσες να πάρεις από μια άλλη περιοχή ίσης απόστασης προς την Κινέτα δυνάμεις να τις πας στην Κινέτα. Εν συνεχεία, ξεκινάει η φωτιά από τον Ταού Πεντέλης. Πού σταματάει η φωτιά? Σταματάει στη θάλασσα. Μέχρι εκείνη την ώρα, σε όλο αυτό το μήκος και όλη αυτή την ώρα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να την αναχαιτήσεις. Τρίτον, έχει δοθεί ή δεν έχει δοθεί τελικά εντολή εκένωσης? Προφανώς δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Η συζήτηση που γίνεται για το αν θα είχε επιτυχία η εκένωση επειδή υπήρχε πάρα πολύς κόσμος ή επειδή υπήρχε πάρα πολύς λίγος χρόνος ή επειδή είναι περίεργοι οι δρόμοι στο μάτι, είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να την κάνουμε αν είχε δοθεί εντολή εκένωσης και δεν είχε πάει καλά. Εδώ δεν δόθηκε εντολή εκένωσης. Και αν είχε δοθεί εντολή εκένωσης και είχε σωθεί έστω και ένας άνθρωπος, έπρεπε να έχει δοθεί εντολή εκένωσης. Αυτό σίγουρα δεν έχει δοθεί. Κύριε Καρανικόλα, πολύ λοιπόν, σύντομα δεν έχουμε. Εδώ πέρα λοιπόν. Σας παρακαλώ, κύριε Κελεστάτη. Καταλήγω πάντως στο γεγονός ότι εδώ πέρα τελικά. Εδώ πέρα τελικά. Όποιοι σώθηκαν, σώθηκαν επειδή πήραν μόνοι τους την πρωτοβουλία να κάνουν τη σωστή κίνηση στη σωστή στιγμή ή επειδή ο απλός αστυνομικός, ο απλός πυροσβέστης και ο απλός λιμενικός έσπευσαν να τους βοηθήσουν. Χωρίς καμία βοήθεια από το κέντρο, χωρίς κανένα συντονισμό και χωρίς καμία συντεταγμένη προσπάθεια από την οργανωμένη πολιτεία. Κύριε Καρανικόλα, μην ακολουθήσει το παράδειγμα. Ένα λεπτό θα πω. Για να πω τον παραλογισμό, τον απόλυτο παραλογισμό του κυρίου Τσίπρα και επιμένω. Από τη μία, μας είπε αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Από την άλλη όμως μας είπε και λένε μέχρι και τώρα, ανέσχυντα και ξεδιάντροπα και μετανόητα, ότι δεν έγινε τίποτα λάθος. Άρα λοιπόν κύριε Λοβέρδο, αφού δεν έγινε τίποτα λάθος, γιατί αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη? Μάλιστα. Σημείο δεύτερο και κλείνω. Λένε όλη την ώρα για το θέμα του αέρα και για τη φωτιά και για το θέμα της θάλασσας. Και ρωτώ, αν δηλαδή δεν είναι το θέμα του εμπειρισμού, αν δεν είναι το θέμα της αμέλειας. Και για παράδειγμα, μία ηλικιωμένη γυναίκα ξέχνανε το μάτι της κουζίνας και έπαιρνε φωτιά η κουζίνα. Και από αυτό εξαπλωνόταν όλη η φωτιά. Ποιο ήταν το σχέδιο αντιμετώπισης κάθε πυρκαγιάς, κύριε Λοβέρδο? Και επειδή λένε όλη την ώρα ότι οι άνθρωποι αυτοί βρέθηκαν μπροστά σε θάλασσα και μπροστά σε γκρεμό. Αν δηλαδή η φωτιά με τον ίδιο αέρα γινόταν στην υπηρετική Ελλάδα και δεν υπήρχε θάλασσα, τι θα γινόταν, κύριε Λοβέρδο? Θα είχαμε ξανά το ίδιο αποτέλεσμα? Θέλω να καταλήξω λοιπόν και να πω ότι η ουσία δεν είναι στο πώς ξεκίνησε η φωτιά, αλλά στο πώς διαχειρίστηκαν την πυρκαγιά. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Και αυτό το ερώτημα θα μας βασανίσει για τους επόμενους πάρα πολλούς μήνες, κύριε Λοβέρδο, αν όχι και χρόνια. Γιατί καήκανε τόσοι άνθρωποι αβοήθητοι και απροστάτευτοι? Σε αντίθεση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, και πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα, τον κύριο Καμίνη, που πήρε μόνος του πρωτοβουλία ο Δήμος Αθηναίων και εκένωσε έγκαιρα και με ασφάλεια τις κατασκηνώσεις, σώζοντας πάνω από 600 παιδιά. Γιατί λοιπόν ο υπόλοιπος κρατικός μηχανισμός δεν ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο? Και ο διοικητής του ΚΑΗ όταν ενήργησε. Βεβαίως και οι στρατιωτικές κατασκηνώσεις, ακριβώς, όταν γνώριζαν από την προηγούμενη μέρα, και ζούμε στο 2018, δεν ζούμε στο 1821, οι δορυφόροι υπάρχουν για να μας ενημερώνουν και υπάρχει μια δυνατότητα πρόγνωσης σε βάθος πολλών ημερών. Και την προηγούμενη ακριβώς ημέρα, οι ίδιες υπηρεσίες, οι ανοργάνωτες υπηρεσίες μετά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, προειδοποιούσαν για βαθμό επικινδυνότητας 4. Κανένα μέτρο πρόληψης και λανθασμένη εγκληματική διαχείριση κατά τη διάρκεια της εξέλιξης πυρκαγιάς.
Εγώ αυτό που θέλω να πω, θα σταθώ μάλλον στη συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα. Γιατί έλειπαν από τη συνέντευξη τύπου που εμπλέκονται στη διαχείριση των περιστατικών, γιατί τελείωσε το κομμάτι της εκένωσης που εμπλέκεται ο Δήμος και η Περιφέρεια. Έχει τελειώσει σε αυτό το σημείο. Άρα ποιοι εμπλέκονται σε αυτό το κομμάτι της διάσωσης? Η πυροσβεστική, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ και γενικότερα το συντονισμό τον έχει ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Έλειπαν δύο από εκεί. Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και ο Γενικός Γραμματέας. Που εκεί, στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, εκεί θα φαινόταν, πιστεύω, ο ανεπαρκής συντονισμός που είχαν μεταξύ τους. Γιατί ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, απλά, μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έχει εμφανιστεί στο ΕΚΑΒ από τη Δευτέρα που έγινε η πυρκαγιά. Δεν είναι στο ΕΚΑΒ. Δεν έχει τη δουλειά του. Θα ρωτήσει τον κύριο Πολάκη, γιατί δεν ήταν στο ΕΚΑΒ. Δεν έγινε το πρόεδρο του ΕΚΑΒ στο ΕΚΑΒ. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν ήταν στις φωτιές. Τώρα, αν του έχει δώσει άδεια ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Πολάκη. Τι να πω. Η ουσία είναι ότι όταν υπάρχουν να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, υπάρχει ομάδα διαχείρισης κρίσεων στο ΕΚΑΒ που τη συντονίζει και είναι διοικητής ο ίδιος ο πρόεδρος. Άρα, αν ήταν στη συνέντευξη τύπου και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ και ο Γενικός Γραμματέας, εκεί θα λυνόντουσαν πολλές απορίες και των δημοσιογράφων και των πολιτών. Κύριε Πουλή, μην μου πείτε ότι δεν είστε και ο πρόεδρος του ΚΕΛΠΛΟ, δεν έχει τη θέση του και αυτός δεν έχει κοπαδίσει. Θα σας πω. Μπορεί να ήταν στη θέση του, αλλά δεν ήταν οι υπηρεσίες που έπρεπε στην θέση του, με ευθύνη του ιδίου. Όσοι έχουμε δουλέψει στην κρατική μηχανή, έχουμε διαχειριστεί κρίσεις και γνωρίζουμε από μέσα τις ελλείψεις και τις ανεπάρκειες που υπήρχαν την προηγούμενη Δευτέρα, έχουμε την ευθύνη της αλήθειας απέναντι στα 92 μέχρι τώρα αυτά θύματα και απέναντι στους συγγενείς τους. Εμείς έχουμε ήδη από σήμερα που μιλάμε κάνει σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές, δηλαδή στη δικαιοσύνη, για τις ελλείψεις που υπήρχαν στο κομμάτι που εμείς γνωρίζουμε. Ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα κινηθεί γρήγορα και θα μας καλέσει να καταθέσουμε παραπέρα στοιχεία τα οποία έχουμε. Πρέπει να απαντηθεί γιατί το κέντρο επιχειρήσεων του Κελμνό ήταν κλειστό. Εάν υπήρχε για αυτό το κομμάτι ενημέρωση προς τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, προς το ΕΚΕΠΗ, προς το ΕΚΑΒ, προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την πυροσβεστική και την αστυνομία, το γεγονός ότι δεν δούλεψαν καλά τα γρανάζια της κρατικής μηχανής την προηγούμενη Δευτέρα είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί και γιατί έτσι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη, αλλά αυτή είναι η ευθύνη της αλήθειας απέναντι στα θύματα και στους συγγενείς τους. Έτσι. Κύριε Χαλκιώτη, ουσιαστικά κάνετε την πάσα για την εκπομπή σας που ακολουθεί. Κύριε Λεβέρδο, έχω και θα έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως αυτό το αντίδερο προσφέρει η κυβέρνηση σήμερα δεν φτάνει, καταλαβαίνετε, ούτε για τους ψυχολόγους που θα χρειαστούν αυτοί οι άνθρωποι για όλα αυτά που πέρασαν. Το 5.000 δεν είναι μια πρώτη καλή αμήνεια. Ναι, ναι. Αυτό δεν φτάνει, ούτε για τους ψυχολόγους θα πρέπει να πάνε οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, υπάρχουν διαδικασίες, μπορούν να διεκδικήσουν πάρα πολλά χρήματα. Θεωρώ ότι πρέπει να ενημερωθούν και από εκεί και μετά υπάρχουν χρηστικές οδηγίες και λύσεις. Στην επόμενη που έχω τιμή μετά από εσάς να έχω την εκπομπή μου. Ακριβώς. Αμέσως μετά την εκπομπή μας ακολουθεί η εκπομπή του Γαβρίλη του Χαλκιώτη. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο το μεσημέρι με το ραντεβού στην επικαιρότητα στις 2 ακριβώς. Και το βράδυ στις 10 παρα 20 πλέον, γιατί θα βγαίνουμε νωρίτερα από αύριο, 10 παρα 20 αντιπαραθέσεις. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.